Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Να το κάνω κι εγώ στη Λαζόπουλου και να πω λογοδημιώτες και λογοδημιώτισες. Όσοι και όσες στηρίξατε με τη συμμετοχή σας και τη δυναμική σας παρουσία τον πρώτο κύκλο της λογοδημίας και στηρίζετε τώρα και τον δεύτερο. Ονομάζομαι Ανδρέας Σεραφείμ, για όσες δεν με γνωρίζετε. Είμαι ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας και μαζί με τη συνάδελφό μου, την κυρία Αλεξάνδρα Ροζοκόκη, ένας από τους διοργανωτές της λογοδημίας. Σας καλωσορίζω θερμά στο δεύτερο της κύκλο, ένα κύκλο με πολλές διαθεματικές και διεπιστημονικές ανακοινώσεις που υπηρετούν ένα σκοπό. Και προτού προχωρήσουμε ακριβώς στη συζήτηση των θεμάτων της σημερινής διάλεξης, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας πω λίγα λόγια για την Ακαδημία, για το έργο μας στη λογοδημία και γιατί γεννήθηκε κατά τη γνώμη μας η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα βήμα δημόσιας, διαλογικής, συμμετοχικής συζήτησης και επικοινωνίας με κέντρο την Ακαδημία Αθηνών, το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας. Ξεκίνησα λοιπόν να λέω ότι η λογοδημία θα φιλοξενήσει φέτος αρκετές διαθεματικές και διεπιστημονικές ανακοινώσεις, που όλες υπηρετούν ένα σκοπό. Να αποδείξουν ότι η κλασική φιλολογία ή η ελληνική φιλολογία σε κάθε χρονική διαβάθμιση και θεματική περιοχή είναι μια επιστήμη πολυσυλλεκτική, πολυθεματική και επιτρέψτε μου τον όρο πανεπιστημονική. Συμπλέκεται δηλαδή γόνιμα και εφάπτεται δημιουργικά με πολλές άλλες επιστήμες. Επιβεβαιώστε μου όσο μιλάμε ότι με ακούτε, για να ξέρουμε ότι προχωράει όλη η ομάδα μαζί. Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν, όσο και να φωνασκούν οι ετερόκλητοι κατήγοροι της κλασικής ή της ελληνικής φιλολογίας, δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ αυτή μια επιστήμη βαρετή, παροχημένη, ανιαρή, ελιτίστικη, αφορούσα λίγους προγονόπληκτους κατεξοχήν ή πνευματικά διάφορους για αυτή την κοινωνία. Είναι και θα παραμείνει μια ζωντανή, δυναμική, διαρκώς εξελισσόμενη επιστήμη που φωτίζει πτυχές του κόσμου μας με τον φακό του παρελθόντος. Φίλες και φίλοι, το παρόν και το μέλλον του παρελθόντος δεν είναι νοητική επιστημονική πολυτέλεια. Είναι προϋπόθεση ύπαρξης και μάλιστα συλλογικής, θα έλεγα, ύπαρξης. Επικαλούμε την οδηγική σας εμπειρία. Ποιο είναι το πρώτο μέλημα ενός καλού οδηγού? Το πρώτο μέλημα ενός καλού οδηγού είναι να κοιτάξει από το καθρεφτάκι του αυτοκινήτου πίσω, προκειμένου να μπορέσει να οδηγήσει το αμάξι του με ασφάλεια μπροστά. Αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε η κλασική φιλολογία στη γοητευτική διαχρονία και στην επικοδομητική συγχρονία της. Να μάθουμε από το παρελθόν για να φτιάξουμε καλύτερα το παρόν και το μέλλον. Και αυτός ακριβώς είναι ο στόχος της λογοδημίας. Να αναδείξει το παρόν και το μέλλον του τόσο χρήσιμου και του τόσο εποφελούς για μας παρελθόντος. Αλλά θα με ρωτήσετε, γιατί λογοδημία, τι δηλώνει το όνομα? Η λογοδημία είναι η σύμπτυξη των λέξεων λόγος και ακαδημία. Η Ακαδημία Αθηνών, το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας, και μέσα από τις δράσεις του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, αλλά και ευρύτερα, αναδεικνύεται σε ουσιαστικό κύτταρο του πολιτισμικού πυρήνα της πόλης μας, της Αθήνας, αλλά και της χώρας μας, της Ελλάδας. Επικοινωνεί όχι μόνο με την επιστημονική κοινότητα, αλλά και με την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών. Προσφέρει σε αυτήν το αποτέλεσμα της έρευνας και της γνώσης, αλλά δέχεται και από αυτήν τη σοφία της συλλογικής γνώμης. Αυτή είναι η λογοδημία. Είναι μια διαλεκτική δική μας προσφορά στην κοινωνία και επίσης το διαλεκτικό φάρμακο, το πνευματικό αντίδοτο στην πανδημία που μας κατατρέχει και μας κατατρίχει, μας βασανίζει ακόμα. Η μακρά περίοδος της αποξένωσης και της ανίκειας μοναξιάς λόγω πανδημίας έρχεται να αντικατασταθεί σιγά σιγά από μια περίοδο διαλεκτικής, επιτρέψτε μου τον όρο, δοτικότητας, που φέρνει κοντά τους ανθρώπους σε όμορφες στιγμές και σε ουσιαστικές κουβέντες. Τώρα, πώς σκεφτήκαμε ακριβώς στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας τη λογοδημία? Η έμπνευση προέρχεται από την ίδια την ιστορία της Αθήνας, της θεσμικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, αλλά όπως είπα πρόσφατα και σε ένα συνέδριο, και της πολιτισμικής πρωτεύουσας του κόσμου. Η ιστορία και η πολιτισμική ιδιοπροσωπεία της Αθήνας είναι συνυφασμένες άρρηκτα με τον λόγο.
από την αρχαία αγορά και την εκκλησία του Δήμου, όπου μαζεύονταν οι Αθηναίοι και αποφάσιζαν αμεσοδημοκρατικά για κεντρική σημασία ζητήματα της πόλης τους, μέχρι τα ιστορικά φιλολογικά καφενεία του 19ου και 20ου αιώνα, από όπου, όπως ίσως γνωρίζετε, πέρασαν λογοτέχνες, διανοούμενοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι και συζητούσαν διάφορα λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά, εκπαιδευτικά, πολιτικά και εθνικά θέματα. Η λογοδημία φιλοδοξεί να αναβιώσει αυτή την κουλτούρα διαλόγου και δημόσια συζήτηση για ζητήματα που αφορούν όλους μας, όχι απλώς για ζητήματα που αφορούν τους φιλολόγους. Στη σημερινή διάλεξη θα μιλήσουμε για την πολιτική ηγεσία. Στις επόμενες διαλέξεις για μια σειρά από άλλα θέματα. Για την αρχαία ρητορική, για παράδειγμα, και πώς αυτή εμφυλοχωρεί και επηρεάζει την σύγχρονη πολιτική επικοινωνία. Θα μιλήσουμε για την εθνική καταγωγή των Ελλήνων, για την αξία των κλασικών σπουδών, για την πρόσληψη και σημασία του αρχαίου δράματος σήμερα, για τη θέση των γυναικών σε αρχαίες και νεότερες κοινωνίες, για την αρχαία τεχνολογία, για τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων στην αρχαία αλλά και στη νεότερη κοινωνία, κατεξοχήν ζητήματα πολιτισμού. Πώς λειτουργεί ακριβώς η λογοδημία? Ένας ή δύο ομιλητές παρουσιάζουν τις ανακοινώσεις τους και στη συνέχεια ο λόγος δίνεται σε εσάς που μας ακούτε και μας βλέπετε για να εκφράσετε ελεύθερα και ανεμπόδιστα τη γνώμη σας, να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας, να συζητήσετε με τους προσκεκλημένους μας, να μάθετε μέσα από την κουβέντα αυτή, να προβληματιστείτε, να σκεφτείτε και να ξανασκεφτείτε ό,τι απασχολεί τη ζωή μας. Αυτή είναι η λογοδημία. Είναι ένα βήμα ελεύθερου λόγου και διαλόγου για ζητήματα τωρινά, συγκερινά, που απασχολούν όλους μας. Σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στη λογοδημία τον διακεκριμένο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον κύριο Χαρίδημο Τσούκα, γνωστό και για την αξιόλογη επιστημονική του δραστηριότητα, αλλά και για τις ωφέλιμες, ενίοτε δεικτικές, όπως πρέπει, παρεμβάσεις του για ζητήματα που απασχολούν τον δημόσιο βίο. Ο κύριος Τσούκας, να μου επιτρέψει το σχόλιο, προσωποποιεί δίχως υπερβολή τον ιδεατό πανεπιστημάνθρωπο, τον άνθρωπο του πανεπιστημίου, τον επιστήμονα διεθνούς αναγνωρισιμότητας και αποδεδειγμένης επιστημονικής ικανότητας, ο οποίος όμως δεν αδιαφορεί για την κοινωνία, δεν αποσύρεται, δεν κρύβεται, δεν αυτολογοκρίνεται, και αυτό δεν είναι αυτονόητο, και δεν κομψεύει τα λόγια του κάθε φορά που οι παθογένειες του συλλογικού βίου παρουσιάζονται στο προσκήνιο απειλητικές. Αυτούς τους πανεπιστημιακούς θέλουμε ανάμεσά μας. Γι' αυτό και πραγματικά είναι πολύ μεγάλη η τιμή που τον έχουμε σήμερα στη λογοδημία της Ακαδημίας Αθηνών. Και προτού του δώσω τον λόγο, θα ήθελα να παρακαλέσω τον Διευθυντή του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, τον κύριο Αθανάσιο Στεφανή, να πει δύο λόγια προσφωνώντας το ακροατήριο και τον προσκεκλημένο μας. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Καλησπέρα σε όλους. Τα είπε όλα βέβαια ο Ανδρέας. Φτάσαμε στον εσίως στο δεύτερο κύκλο της λογοδημίας με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις που έγιναν πέρυσι και φέτος προμηνύονται ήδη με τον ομιλητή μας που κάνει την τιμή στην Ακαδημία Αθηνών και στο κέντρο μας, στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών, να παρουσιάσει, να ανοίξει τον κύκλο αυτών της λογοδημίας. Και χαιρετίζω λοιπόν τον καθηγητή κύριο Τσούκα και όλους εσάς που είστε πιστοί στις παρουσιάσεις της λογοδημίας. Και ευχαριστώ φυσικά τους δύο διοργανωτές, τον Ανδρέα Σεραφείμ, την Αλεξάνδρα Ροζοκόκη, για την δουλειά, την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Χαίρομαι που βλέπω παλιούς γνωστούς, φοιτητές, ονόματα, τα οποία κατά καιρούς έχουν περάσει από το κέντρο μας. Και ευχαριστώ και πάλι τον ομιλητή. Να είστε καλά και για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε σήμερα και στην Ακαδημία Αθηνών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Η κυρία Αλεξάνδρα Ροζοκόκη να παρουσιάσει τον ομιλητή και να προσφωνήσει το ακροατήριο. Ωραία, Αλεξάνδρα. Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να με ακούτε. Εάν συμβεί κάτι και δεν με ακούτε, παρακαλώ να μου το πείτε. Λοιπόν, ο κύριος Χαρίδημος Τσούκας είναι καθηγητής στρατηγικής διοίκησης στην έδρα Columbia Ship Management του Πανεπιστημίου Κύπρου και κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Γεννήθηκε στο Καρπενήσι. Σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Απέκτησε Master of Science στη βιομηχανική μηχανική στο Πανεπιστήμιο Cranfield και εκπώνησε τη διδακτορική του διατριβή στην κοινωνιολογία των οργανώσεων στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Έχει εργαστεί στο Alba Graduate Business School και στα Βρετανικά Πανεπιστήμια Μάντσεστερ, Warwick, Essex και Strathclyde. Διατέλεσε διευθυντής του Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού Organization Studies, είναι συνιδρυτής και συνδιοργανωτής του ετήσιου Διεθνούς Ακαδημαϊκού Συνεδρίου International Symposium on Process Organization Studies. Δεκάδες εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε διακεκριμένα διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά διοικητικών και κοινωνικών επιστημών. Έχει συγγράψει τα βιβλία «Αν ο Αριστοτέλης ήταν διευθύνων σύμβουλος», εκδόσεις Καστανιώτη, «Complex Knowledge, Studies in Organizational Epistemology», Oxford University Press, «Κατευθύνσεις για τη μεταρρύθμιση του κράτους», εκδόσεις Καστανιώτη, και «Έναρθρη κραυγή». Είναι τακτικός συνεργάτης της εφημερίδας «Η Καθημερινή», παλαιότερα του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» και του «Βήματος». Άρθρα του για την πολιτική και οικονομική επικαιρότητα δημοσιεύονται στο προσωπικό του ιστολόγιο. Διευθύνει τις σειρές βιβλίων διοίκησης της εκδόσης Καστανιώτη και «Perspectives on Process Organization Studies», Oxford University Press. Απόψε θα μας μιλήσει με θέμα «Ηγεσία και τέχνη της ευθυκρισίας. Μαθήματα από τον Αριστοτέλη». Έχετε το λόγο, κύριε Τσούκα. Ευχαριστώ, κύριε Ραζοκόκη. Ευχαριστώ και τον Ανδρέα Σεραφείμ για τα καθυπερβολήν καλά του λόγια. Τον κύριο Στεφανή για την πρόσκληση από το Κέντρο Ερεύνησης Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας. Η τιμή είναι δική μου να είμαι έστω και διαδικτυακά μαζί σας απόψε και να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις μου αναφορικά με την ηγεσία και την ευθυκρισία. Θέλω να κάνω μερικές προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Σκοπεύω να μιλήσω για 40 λεπτά περίπου και στη συνέχεια να υπάρχει χρόνος για συζήτηση. Οι διευκρινήσεις είναι οι εξής. Πρώτα-πρώτα, δεν είμαι μελετητής του Αριστοτέλη, δηλαδή δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος εξειδικεύεται στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη, αλλά εμπνέομαι από τον Αριστοτέλη και ειδικά από την ηθική φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Και όχι μόνο εγώ, το ενδιαφέρον για μένα ως κοινωνικό επιστήμονα είναι ότι τα τελευταία 30 χρόνια βλέπουμε μία αναγέννηση των αριστοτελικών σπουδών στην ψυχολογία, έτσι ώστε να μιλάμε και για αριστοτελική ψυχολογία, όπως επίσης και στο πιο στενό πεδίο μου που είναι η διοίκηση οργανισμών, με την ευρία έννοια του όρου, το φαινόμενο της διοίκησης. Εκεί βλέπουμε την αρετεϊκή ηθική να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη, έτσι ώστε να γίνεται αντικείμενο θεωρητικής επεξεργασίας στο πεδίο της διοίκησης. Η δεύτερη διευκρίνηση έχει να κάνει με το φαινόμενο της ηγεσίας. Η ηγεσία είναι ένας καθημερινός όρος, ο οποίος επειδή ακριβώς είναι τόσο καθημερινός, είναι και παρεξηγήσιμος. Να καταλάβετε, να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Όταν πριν από μερικά κάποια χρόνια, όταν ζούσα στην Αθήνα, είχα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο ενός ανωτάτου δικαστηρίου στην Αθήνα, προκειμένου να του ζητήσω να είναι ομιλητής σε μια εκδήλωση που σχεδιάζαμε τότε πάλι περί ηγεσίας. Γιατί η ηγεσία για μένα δεν είναι κανένα μόνο με την πολιτική ηγεσία, είναι γενικότερα με το φαινόμενο της ηγεσίας. Όταν του είπα τον προβληματισμό μου και το λόγο για τον οποίο θα ήθελα να είναι ομιλητής, παραξενεύτηκε και μου είπε: «Μα κύριε Τσούκα, εγώ δεν είμαι ηγέτης, εγώ είμαι πρώτος μεταξύ ίσων». Αυτό ήταν ενδιαφέρον, διότι στα ελληνικά συχνά η λέξη ηγεσία και ηγέτης, ειδικά η λέξη ηγέτης, ταυτίζεται με ένα είδος αυταρχικότητας, φίρερ ενδεχομένως, υπερβολικά έτσι, top-down προσεγγίσεις, το οποίο θεωρώ ότι είναι μια στρέβλωση του όρου. Είναι ένας χρήσιμος όρος, χρησιμότατος όρος, τον οποίο πρέπει να τον, εγώ νιώθω την ανάγκη να τον χρησιμοποιώ, και είναι ένας όρος ο οποίος έχει ένα ευρύτατο εύρος.
Συνήθως στο μυαλό μας έρχονται πολιτικοί ηγέτες, θα αναφερθώ σε τέτοια παραδείγματα, αλλά όχι μόνο. Εννοείται ότι ηγέτες στον χώρο των επιχειρήσεων, ένας άλλος προνομιακός χώρος, αλλά και περαιτέρω στον χώρο των οργανισμών και των θεσμών γενικότερα. Οι Αμερικανοί είναι πολύ πιο δεκτικοί στον όρο αυτόν και γι' αυτό στα αμερικανικά αγγλικά θα ακούτε συχνά ενδεχομένως περί ηγεσία, αποτυχία ηγεσίας, καλή ηγεσία και ούτω καθεξής. Είναι λοιπόν ένας ευρύτατος όρος. Αυτό έχει δημιουργεί και προβλήματα, διότι άλλο πράγμα είναι η πολιτική ηγεσία σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, άλλο πράγμα είναι το να ηγείς ενός οργανισμού, επιχειρηματικού οργανισμού, διαφορετικό πράγμα να ηγείς ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, όπως είναι ένα πανεπιστήμιο, ενός νοσοκομείου, ενός στρατιωτικού οργανισμού και ούτω καθεξής. Και πόσο δε μάλλον όταν τον όρο ηγεσία το χρησιμοποιούμε και ότι για να χαρακτηρίσουμε επιμέρους συμπεριφορές ανθρώπων που δεν είναι τυπικά ηγέτες, αλλά που επιδεικνύουν ηγετική συμπεριφορά, παίρνουν πρωτοβουλίες, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, οθούν τα πράγματα προς μια κατεύθυνση. Όλο τούτο περιπλέκει τα πράγματα. Όλα αυτά έχουν βεβαίως ομοιότητες. Αυτό που ο Βίτκινστάιν ονόμαζε οικογενειακές συγγένειες, οικογενειακή συνάφεια. Υπάρχουν δηλαδή τα family resemblances. Αυτοί είναι οι όροι που χρησιμοποιεί, ο όρος ηγεσία μάλλον, που τον χρησιμοποιούμε σε διάφορους επιμέρους τομείς. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός. Υπάρχουν επιμέρους εκφάνσεις του όρου και επιμέρους ορισμοί, όπου όλοι μεταξύ τους είναι σαν τα μέλη μιας οικογένειας. Έχουν ομοιότητες, αλλά δεν υπάρχει ταυτότητα. Με αυτά κατά νου, εγώ θα ήθελα να περιοριστώ σήμερα στο περισσότερο στο φαινόμενο της πολιτικής ηγεσίας και ας το πω με την ευρύτερη έννοια θεσμικής ηγεσίας, δηλαδή οργανισμοί και επιχειρήσεις. Οπότε όταν θα μιλάω περί ηγεσίας, θα ήθελα στο μυαλό σας να έχετε αυτούς τους δύο επιμέρους τομείς. Επίσης, θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε επίκαιρα παραδείγματα, αλλά θα αντισταθώ στον πειρασμό να κάνω επίμαχα σχόλια. Το φαινόμενο της ηγεσίας προσφέρεται για επικαιρικό σχολιασμό, αντιλαμβάνεστε, είναι γύρω μας παντού, αλλά δεν θέλω να μπω σε θέματα τα οποία και ξέρω ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για πολιτικούς ηγέτες και θα αυτοπεριοριστώ. Αλλά θέλω όμως και να κάνω και αναφορές σε επικαιρικά φαινόμενα για να γίνει η συζήτησή μας πιο ενδιαφέρουσα. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ την οθόνη μου. Λοιπόν, θέλω να ορίσω, θα προχωρήσω ως εξής. Θέλω να δώσω ένα γενικό περίγραμμα της ηγεσίας. Θα μιλήσω γενικά για την ευθυκρισία, αυτό που στα αγγλικά ονομάζουμε judgment, και στη συνέχεια θα προσεγγίσω το θέμα της ευθυκρισίας μέσα από την οπτική γωνία των ηθικών νικομαχίων του Αριστοτέλη. Ξαναλέω, δεν θα κάνω μια πραγματεία στον Αριστοτέλη για το πώς πραγματεύεται την ηγεσία. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ικανό να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά εμπνέομαι από τα ηθικά νικομάχια και σκύβω στα ηθικά νικομάχια προκειμένου να αντλήσω μαθήματα από τον Αριστοτέλη, insights αναφορικά με την ευθυκρισία και πώς αυτή εφαρμόζεται στο θέμα της ηγεσίας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το θέμα της ηγεσίας. Γιατί μιλάμε για ηγεσία, γιατί χρειαζόμαστε ηγεσία. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει τα ανθρώπινα συστήματα, τις ανθρώπινες ομάδες να χρειάζονται το φαινόμενο της ηγεσίας. Φανταστείτε, πάρουμε ένα καταγωγικό παράδειγμα, ένα ιδρυτικό παράδειγμα της ηγεσίας, που μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι ναυαγοί, ναυαγούν σε ένα νησί και βεβαίως έχουν αντιμετωπίζουν το θέμα της επιβίωσης. Άλλος κάποιος πρέπει να φροντίσει το φαγητό, κάποιος πρέπει να φροντίσει την ασφάλεια, τη στέγαση και ούτω καθεξής. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να επιτύχουν κάποιο συλλογικά ωφέλιμο σκοπό. Αυτό στον χώρο των κοινωνικών επιστημών, οικονομικά, πολιτικές επιστήμες, κοινωνιολογία, ονομάζεται το πρόβλημα της συλλογικής δράσης, το collective action problem. Αυτό γιατί είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα διότι όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να συνεργαστούν, ακόμα και σε συνθήκες όπως αυτές που περιέγραψα, ναυαγή σε ένα νησί, άρα δηλαδή δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση ότι κάποιοι επιβάλλονται πάνω στους άλλους, ακόμα και τότε λοιπόν, αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της συλλογικής δράσης, το οποίο συνίσταται στο ότι ενώ κάποιος μπορεί να ωφεληθεί από το αποτέλεσμα της ομαδικής δράσης,
έτσι, τη στέγαση για παράδειγμα ή την τροφή. Συγχρόνως όμως αυτός ή αυτή να μην συνεισφέρει στην επίτευξη του κοινού σκοπού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μπορώ να έχω όλα τα ωφέλη τα οποία μου παρέχει η ομάδα, να το πω πολύ απλά και λαϊκά, άλλοι να κάνουν τη δουλειά και εγώ αν θέλετε να συνεισφέρω κατελάχιστον ή και καθόλου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα λοιπόν στη συνεργασία των ατόμων όταν προσπαθούν να συνεργαστούν για έναν κοινό σκοπό, το οποίο βεβαίως το βλέπουμε τώρα και στην περίοδο της πανδημίας. Το θέμα των εμβολίων ήταν ανέκαθεν ένα θέμα, διότι παράδειγμα εσείς μπορεί τα παιδιά σας να τα εμβολιάζετε για την λαρά, εγώ να επιλέξω να μην εμβολιάσουν τα παιδιά μου. Έτσι λοιπόν εγώ μπορεί να ωφεληθώ από όλα τα ωφέλη της ανοσίας της αγέλης, τα οποία όταν το 95% των μαθητών είναι εμβολιασμένοι, ενώ τα δικά μου τα παιδιά να μην μπουν στον ελαχιστότατο κίνδυνο του εμβολιασμού. Αυτό είναι κλασικό παράδειγμα πάλι, πρόβλημα συλλογικής δράσης. Προκύπτει γιατί τα άτομα έχουν και κοινά, αλλά και διαφορετικά συμφέροντα. Τα κοινά συμφέροντα είναι το πρόβλημα της επιβίωσης, στο παράδειγμα το οποίο ανέφερα. Έχουν όμως και διαφορετικά συμφέροντα στο μέτρο που, όπως είπα, ένα από αυτά είναι το να μπορεί κανείς να αντλεί την ικανοποίηση από την επίτευξη συλλογικών σκοπών, χωρίς όμως να συνεισφέρει αρκετά στην επίτευξη του συλλογικού σκοπού. Αυτά λοιπόν τα διαφορετικά ατομικά συμφέροντα οδηγούν σε μια υπολογιστική συμπεριφορά, όπου το ατομικό όφελος μπορεί να κυριαρχεί έναντι του ατομικού κόστους. Και είναι το κλασικό φαινόμενο της λαθρεπιβασίας. Η ηγεσία σε τέτοιες περιπτώσεις... Πέραστε μου, συγγνώμη. Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν έχουμε το φαινόμενο της μιας κάποιας ιεραρχίας, όπου η ιεραρχική λήψη αποφάσεων είναι επιβεβλημένη, προκειμένου ακριβώς να υπερνικηθεί το πρόβλημα της συνεργασίας το οποίο υπάρχει όταν αντιμετωπίζουμε συλλογική δράση. Εδώ λοιπόν μιλάμε για την ηγεσία ως ιεραρχική λήψη αποφάσεων. Κάποιοι πρέπει να πάρουν αποφάσεις, προκειμένου να αποφευχθεί το πρόβλημα το οποίο περιέγραψα, το πρόβλημα της συλλογικής δράσης. Ξανά πάλι, παρένθεση, με την πανδημία. Αν η κυβέρνηση δεν πάρει τις αποφάσεις τις οποίες πρέπει να πάρει σε ένα ανώτερο λογικά και ιεραρχικά επίπεδο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε μια αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός συλλογικού προβλήματος όπως είναι η πανδημία. Αυτό, κλείνει η παρένθεση, αυτό επιβάλλει την αναγκαστική συνεργασία. Με λίγα λόγια, κάποιος μας υποχρεώνει να συνεργαστούμε, διότι αυτό είναι το όφελος, το συλλογικό όφελος της οντότητας για την οποία κάθε φορά μιλάμε. Ωστόσο, αν τα πράγματα έμεναν μόνον εκεί, τότε δεν χρειαζόμαστε να μιλάμε για ηγεσία. Η ηγεσία εμπεριέχει και κάτι παραπάνω. Εμπεριέχει την πειθό. Ότι δηλαδή δεν αρκεί να παίρνω εντολές από κάποιον για το πώς πρέπει να κινηθώ, να συντονιστώ, να συμπεριφερθώ. Πρέπει αυτός ο κάποιος να με πείσει ότι αυτό είναι το επιθυμητό, αυτό το οποίο μου ζητά να κάνω. Αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει έμπνευση και εμπιστοσύνη. Γι' αυτό και το ζητούμενο τελικά και το πιο δύσκολο πράγμα σε μια συλλογική δραστηριότητα όπως είναι ο οργανισμός ή μια κοινωνία γενικότερα, είναι πώς να επιτευχθεί η αυθόρμητη συνεργασία ή η αυτοϋποκινούμενη συνεργασία. Με λίγα λόγια, τα άτομα να συνεργάζονται όχι μόνο γιατί τους το επιβάλλει κάποιος, αλλά γιατί να θέλουν να συνεργάζονται. Ένα παράδειγμα είναι από την ταινία «Το Invictus», «Ανίκητος», του Clint Eastwood, στην οποία πρωταγωνιστής είναι ο Νέλσον Μαντέλα. Το πρόσωπο, ο χαρακτήρας της ταινίας είναι η πραγματική ιστορία του Νέλσον Μαντέλα και το πώς επέβαλε την άποψή του στο ANC, στο κυβερνών κόμμα, νεότευκτο τότε, νεοπαγές στη διακυβέρνηση της χώρας, πώς επέβαλε την άποψή του για την ομάδα ράγμπι της Νότιας Αφρικής. Θυμίζω εντάχει. Η εθνική ομάδα ράγμπι στην Νότια Αφρική ήταν μισητή από τη μαύρη πλειονότητα. Γιατί? Διότι συμβόλιζε το apartheid, τις φυλετικές διακρίσεις. Όταν λοιπόν το ANC έρχεται στην εξουσία, ο Μαντέλα λοιπόν επικεφαλής της χώρας, τότε είναι η μαύρη πλειονότητα θέλει να καταργήσει την ομάδα ράγμπι. Ο Μαντέλα όμως ως ηγέτης καταλαβαίνει ότι δεν θέλει μόνο να κυβερνήσει τη χώρα, αλλά θέλει να τη συμφιλιώσει τη χώρα. Τη μαύρη πλειονότητα που υπέφερε με τη λευκή μειονότητα η οποία ήταν ο δυνάστης μέχρι πρότινος. Αυτή η συμφιλίωση είναι δύσκολο πράγμα και μία από τις κινήσεις του είναι η συμβολική κίνηση του να κρατήσει την ομάδα ράγμπι
την οποία απεχθάνονταν. Και μας το κάνει πολύ εμφανές αυτό ο Eastwood στην ταινία, και το ξέρουμε κιόλας από άλλες πηγές, την οποία απεχθάνονταν οι μαύροι της Νότιας Αφρικής. Ήταν μισητή ομάδα. Έτσι λοιπόν έχει μία σκηνή στην ταινία, κατά την οποία η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος επικρίνει τον πρόεδρο για αυτή του τη στάση, αλλά ο πρόεδρος όμως με το τεράστιο κύρος το οποίο διαθέτει, ηθικό κύρος, έχουν προηγηθεί και 27 χρόνια φυλακή, με το τεράστιο ηθικό κύρος του λοιπόν πείθει τους συνομιλητές του ότι αυτό είναι εθνικά ωφέλιμο. Εδώ λοιπόν έχουμε ακριβώς, είναι ο συγκερασμός του καταναγκασμού και της πειθούς. Ότι δηλαδή ο ηγέτης επιβάλλει την άποψή του, όχι όμως με έναν τρόπο ο οποίος είναι αυταρχικός, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος επιζητεί να πείσει τους συνομιλητές του και με το τεράστιο συμβολικό και πολιτικό κεφάλαιο το οποίο διαθέτει, καταφέρνει και τους πείθει. Έχουμε λοιπόν και καταναγκασμό και πειθό. Θεωρώ ότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι σημαντικά στοιχεία όταν μιλάμε για τυπική ηγεσία, formal leadership, δηλαδή ηγεσία την οποία ασκούν άνθρωποι στους οποίους έχουμε εμπιστευθεί το αξίωμα, κάποιο ηγετικό αξίωμα. Είτε αυτός είναι πρόεδρος, πρωθυπουργός, πρίτανης, διευθύνων σύμβουλος σε μια επιχείρηση και ούτω καθεξής. Τι κάνει λοιπόν, εν συνόψη, σε τι συνίσταται αυτή η ηγεσία? Από τρεις άξονες. Ο πρώτος είναι η συλλογική σκοπή. Ο ηγέτης πρέπει να αρθρώσει, να υπενθυμίσει ή να υπερασπίσει συλλογικούς σκοπούς. Μιλά εξ ονόματος της οντότητας την οποία εκπροσωπεί και αρθρώνει ή υπενθυμίζει τους σκοπούς τους οποίους η οντότητα αυτή εξυπηρετεί. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό φυσικά. Το δεύτερο είναι η υλοποίηση των συλλογικών σκοπών. Αυτό με τη σειρά του παραπέμπει σε μια στρατηγική κατεύθυνση για το πώς θα υλοποιηθούν οι συλλογικοί σκοποί στον κατάλληλο χρόνο, σε ένα ανταγωνιστικό κατά περίπτωση ή πάντως αβέβαιο και σύνθετο περιβάλλον. Αυτό το βλέπουμε σήμερα με την πανδημία ή στο έπακρον. Πρέπει να σας πω ότι νιώθω μια μεγάλη συμπάθεια για όλες τις κυβερνήσεις, τις δημοκρατικές κυβερνήσεις του κόσμου, γιατί αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Πώς να διευθύνεις μια ελεύθερη και κατά βάση ελεύθερη κοινωνία, όπως είναι μια φιλελεύθερη δημοκρατία, αλλά με έναν τρόπο που θα επιβάλλεις τον εθνικά ωφέλιμο σκοπό. Χρειάζεται που είναι η αντιμετώπιση, η προστασία της δημόσιας υγείας. Απαιτείται λοιπόν μια στρατηγική κατεύθυνση για το πώς θα υλοποιηθεί αυτό σε ένα περιβάλλον όπως είναι αυτό της πανδημίας, εξαιρετικά αβέβαιο και εξαιρετικά σύνθετο. Παρένθεση. Χθες δόθηκε στη δημοσιότητα, στη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, η έκθεση της Ειδικής Επιτροπής, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, για το πώς χειρίστηκε η κυβέρνηση της Βρετανίας την αρχή της πανδημίας. Μονολεκτικά άθλια. Και αυτή προς τιμήν τους, ομόφωνα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αποφαίνεται κάτι τέτοιο, που είναι ένας πολύ ισχυρός, έντονος ισχυρισμός, και βεβαίως μας εξηγεί γιατί. Εδώ είναι ένα από τα στοιχεία που θέλω να... Δεν έχω διαβάσει ακόμη το πλήρες κείμενο, αλλά έχω διαβάσει εκτενείς περιλήψεις στις βρετανικές εφημερίδες. Ένα από τα στοιχεία το οποίο επισημαίνει η κοινοβουλευτική έκθεση είναι το στοιχείο του χρονισμού, το timing. Με λίγα λόγια, εγκαλεί την κυβέρνηση της Βρετανίας γιατί δεν πήρε έγκαιρη απόφαση για lockdown. Την πήρε στα τέλη Μαρτίου, όταν έπρεπε να την πάρει μερικές εβδομάδες νωρίτερα. Γνωρίζουμε και από άλλες πηγές, από την Ειδική Επιτροπή που συνέστησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι κάθε εβδομάδα καθυστέρηση στη λήψη της απόφασης επιδείνωνε την πανδημία κατά δεκάδες χιλιάδες κρούσματα. Το λέω αυτό για να πω ότι το πώς υλοποιήσει ένα συλλογικό σκοπό στον κατάλληλο χρόνο, σε ένα περιβάλλον το οποίο αλλάζει διαρκώς, όπως είναι ειδικά αυτό το οποίο ζούμε τώρα, της πανδημίας, είναι μία μείζον πρόκληση για οποιαδήποτε ηγεσία. Και ο τρίτος άξονας είναι η κινητοποίηση των εμπλεκομένων ατόμων για να υλοποιηθούν οι συλλογικοί σκοποί και η στρατηγική κατεύθυνση. Και να υλοποιηθούν με πειθό, όραμα και έμπνευση. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι αυτά τα οποία θα έλεγα σε πολύ γενικές γραμμές μας δίνουν το περίγραμμα της ηγεσίας. Από τους πιο διακεκριμένους μελετητές της ηγεσίας και της ευθυκρισίας στο βιβλίο του The Art of Judgment, το οποίο εκδόθηκε ήδη από τη δεκαετία του 70,
ο Sir Jeffrey Vickers, ένας από τους πιο λαμπρούς civil servants, δημοσίους λειτουργούς του Ηνωμένου Βασιλείου και μόνιμος υφυπουργός κατά τη Βρετανική παράδοση. Στο βιβλίο του αυτό μιλά για την ηγεσία, αυτός το ονομάζει ως institutional regulation. Εγώ το ονομάζω γενικότερα ως κυβερνητική, αλλά με την πρωταρχική έννοια του όρου, το οποίο μεταγενέστερα έγινε cybernetics. Δηλαδή, αν δούμε την ηγεσία ως κυβερνητική, μας λέει ο Vickers, τότε ο ηγέτης έχει δύο πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει. Από τη μια μεριά έχει να κάνει διαμόρφωση πολιτικής, το policy making, και όταν κάνεις διαμόρφωση πολιτικής, παραδείγματος χάρη για την πανδημία, εξωτερική πολιτική, οτιδήποτε άλλο, τότε προβαίνει, λέει, σε αυτό που ονομάζει εκτιμητικές κρίσεις. Συγχωρέστε με για τη μετάφραση, δεν το αποδίδω καλά, είμαι βέβαιος στα ελληνικά. Στα αγγλικά είναι appreciative judgment. Η λέξη appreciation και το επίθετο appreciative έχει λεπτές σημασίες στα αγγλικά. Ότι δηλαδή το appreciate κάτι είναι να το εκτιμώ, αλλά και το αποτιμώ, εκφράζω και έχει μια υποκειμενικότητα στο πώς διαμορφώνονται τα πράγματα. Η εκτιμητική κρίση λοιπόν είναι η κρίση αυτή της αποτίμησης, εκτίμησης, πώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Και από την άλλη μεριά βεβαίως είναι η υλοποιητική κρίση, αυτός το ονομάζει instrumental judgment, εγώ το ονομάζω υλοποιητική, γιατί οποιαδήποτε πολιτική καταλήγει να επιλέξει ο επικεφαλής, θα πρέπει τελικά να υλοποιηθεί. Στη διαμόρφωση της πολιτικής, ο Vickers διακρίνει δύο ειδών κρίσης, τις πραγματολογικές, factual, και τις αξιολογικές, value judgments. Οι πραγματολογικές κρίσεις είναι μια η κρίση που στις οποίες καταλήγει ο ηγέτης, αναφορικά με το πώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι τα δεδομένα μας. Με την πανδημία το είδαμε πάρα πολύ καλά. Ένα από τα στοιχεία για τα οποία εγκαλεί τη Βρετανική κυβέρνηση η χθεσινή κοινοβουλευτική έκθεση είναι ότι δεν χρησιμοποίησε τα δεδομένα, data. Είμαστε στην εποχή που έχουμε άφθονα δεδομένα, λένε οι βουλευτές, και αγαπητοί κυβερνώντες, έπρεπε να τα χρησιμοποιήσετε καλύτερα. Άρα λοιπόν, ένα πρώτο στοιχείο το οποίο κανείς πρέπει να κάνει είναι να δει ποια είναι η πραγματικότητα. Τόσο απλό. Ποια είναι η πραγματικότητα, αλλά και τόσο σύνθετο συγχρόνως. Και το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με την αξιολογική κρίση. Ότι δηλαδή δεν αρκεί να δω ποια είναι η πραγματικότητα, πρέπει να την αποτιμήσω. Πρέπει να δω πόσο σημαντική. Αυτή η σημαντικότητα έχει να κάνει με το τι αξίες πρεσβεύει ο καθένας. Και πάλι, ξαναλέω αναφορικά με την κοινοβουλευτική έκθεση την χθεσινή του Ηνωμένου Βασιλείου. Η αξιολογική κρίση εδώ ήταν ότι η κυβέρνηση βεβαίως ήθελε να προστατεύσει τη δημόσια υγεία, αλλά ωστόσο ήταν σε αμηχανία πώς να το κάνει. Διότι εξέλαβε, θεώρησε, λέει η έκθεση, ότι ο πληθυσμός δεν θα συμμορφώνονταν με τόσο περιοριστικά μέτρα και κατά συνέπεια σιωπηρά προέκρινε την ανοσία της αγέλης. Με λίγα λόγια, να διαδοθεί ο ιός στον πληθυσμό. Βεβαίως, στη συνέχεια άλλαξε. Σύντομα, αρκετά σύντομα μετά άλλαξε, διότι κάτι τέτοιο είναι μη βιώσιμο σε μια σύγχρονη δημοκρατία. Θέλω να πω ότι αν δούμε την ηγεσία ως κυβερνητική, τότε ο κυβερνήτης έχει να κάνει με δύο ειδών κρίσης, τη διαμόρφωση πολιτικής και την υλοποιητική κρίση, και στη συνέχεια αυτά εξειδικεύονται σε πραγματολογικές κρίσεις και αξιολογικές κρίσεις. Και θέλω να συνεχίσω τώρα στο θέμα, να περάσω στο θέμα των κρίσεων, της ευθυκρισίας δηλαδή, η οποία είναι ο πυρήνας της ηγεσίας. Διάφοροι μελετητές το έχουν πει αυτό, είναι κοινή λογική, νομίζω το νιώθουμε και εμείς αυτό στην καθημερινή μας ζωή, όσοι έχουμε εμπειρία ανθρώπων που διοικούν άλλους ανθρώπους, το μείζον είναι η ευθυκρισία. Με καλή κρίση όλα τα άλλα λίγο μετράνε. Χωρίς καλή κρίση τίποτα άλλο δεν μετρά, λένε δύο Αμερικανοί μελετητές της ηγεσίας. Ας δούμε λοιπόν λίγο καλύτερα το θέμα της ευθυκρισίας. Θα κάνω μια έτσι γενική εισαγωγή. Έχουν γραφεί πάρα πολλά στη φιλοσοφία φυσικά, από το Kant, ιδιαίτερα τη Χάννα Αρέντ και ούτω καθεξής, και στη ψυχολογία. Δεν μπορώ να κάνω μεγάλη παρουσίαση, αλλά μπορώ να ακροθυγώς να αναφερθώ στα κατ' εμέ σημαντικότερα στοιχεία. Η στοχαστική κρίση, όπως την ονομάζει ο Καντ, είναι η νοητική ικανότητα του να υπάγουμε το ιδιαίτερο στο γενικό. Το ιδιαίτερο δηλαδή κάτι το οποίο αντιμετωπίζω ενώπιόν μου, είναι μπροστά μου, να το εντάξω σε μια γενικότερη κατηγορία, σε ένα γενικότερο κανόνα, μια γενικότερη νόρμα. Παραδείγματος χάρη, είσαι ο πρωθυπουργός της χώρας ή ο πρόεδρος και έχεις μπροστά σου, σου λένε οι ειδικοί,
ότι ένας ιός έχει εμφανιστεί το Γενάρη του 20 και αυτός ο ιός πιθανό να είναι ένα είδος γρίπης, μπορεί και να μην είναι. Το πρώτο ερώτημα το οποίο θέτεις είναι τι είδους φαινόμενο είναι αυτό. Αυτό το ειδικό το οποίο παρουσιάζεται ενώπιόν μου, αυτή η καινούρια πανδημία, που στην αρχή δεν ήταν πανδημία, δεν την εκλάβα μας πανδημία. Αυτό τι είδους φαινόμενο είναι, πού μπορεί να υπαχθεί. Και θα θυμάστε ότι στην αρχή το εκλάβαμε οι περισσότεροι ως ένα είδος γρίπης. Αυτό είναι μία διατύπωση κρίσης. Κάνουμε μία κρίση με τα όσα γνωρίζουμε για το φαινόμενο και προσπαθούμε να το κατανοήσουμε υπαγάγοντάς το σε κάτι το γενικότερο. Τι χρειαζόμαστε γι' αυτό. Χρειαζόμαστε αίσθηση και αντίληψη των πραγμάτων. Στα αγγλικά είναι perception. Χρειαζόμαστε δηλαδή να, με τη χρήση των αισθήσεών μας και πλέον όπως αυτές μεγενθύνονται με σύγχρονες τεχνολογίες, να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε πώς έχουν τα πράγματα γύρω μας. Γι' αυτό, ειδικά στο θέμα της πανδημίας, το θέμα των καλών δεδομένων ήταν και παραμένει τόσο σημαντικό για να ξέρεις τι φαινόμενο αντιμετωπίζεις. Το δεύτερο είναι η ικανότητα διακρίσεων. Να μπορείς να κάνεις κάποιες διακρίσεις, να κάνεις τις κατάλληλες διακρίσεις, οι οποίες θα σου επιτρέπουν να κατανοήσεις το φαινόμενο. Το τρίτο, όπως λέει η Χάννα Αρέντ, είναι η φαντασία. Είναι η αναπαράσταση αυτού που δεν είναι αισθησιακά αντιληπτό. Η Αρέντ αναφέρει το παράδειγμα μιας φτωχογειτονιάς, παραπέμποντας τον Καντ, μιας φτωχογειτονιάς, την οποία αντιμετωπίζει κάποιος, βλέπει τη φτώχεια και λέει, για να μπορώ να καταλάβω πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, εγώ πρέπει να μπορώ με τη φαντασία μου να αναπαραστήσω τις συνθήκες και τι σημαίνει να ζω σε τέτοιες συνθήκες. Το ένα δικό μας πιο κοντινό παράδειγμα θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, το να ζει κανείς σε προσφυγικούς καταβλισμούς. Για να μπορώ να καταλάβω αν είμαι ένας λήπτης αποφάσεων που πρέπει να πάρει αποφάσεις για τους ανθρώπους, πρέπει να μπορώ να αναπαραστήσω στο μυαλό μου το που ο Καντ ονόμαζε διευρυμένη κατανόηση, για να αποκτήσω διευρυμένη κατανόηση αυτού που ναι μεν αντιλαμβάνομαι, αλλά που για να μου γίνει αντιληπτό πλήρως πρέπει να μπορέσω να φανταστώ τις συνέπειές του. Εμπεριέχει επίσης η ευθυγρυσία κάποιες αξίες. Αυτό ήδη το είδαμε με τον Βίκερς προηγουμένως, με τις αξιολογικές κρίσεις. Ότι δηλαδή όταν διατυπώνουμε την κρίση μας για κάποιο θέμα, τότε εμπεριέχονται πάντοτε κάποιες αξίες πίσω από την κρίση μας αυτή. Ακόμα και σε πολύ τετριμένα παραδείγματα καθημερινά, όπως για παράδειγμα ασκούμε την κρίση μας κάθε μέρα όταν οδηγούμε, λόγω χάρη. Να κάνω την προσπέραση, να μην την κάνω. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, που έχουμε πολλούς κυκλικούς κόμβους, είναι πάντοτε πρέπει να ξέρεις να περιμένω, να μην περιμένω, να βγω, να μην βγω. Όλα τούτα εμπεριέχουν και αξίες από πίσω του. Πόσο ρίσκο είμαι διατεθειμένος να πάρω, πόσο σέβομαι τους κανόνες που υπάρχουν σε ένα χώρο και ούτω καθεξής. Και το τελευταίο φυσικά είναι οι ικανότητες του συλλογισμού. Η κρίση, η ευθυγρυσία δεν έχει να κάνει με την διατύπωση παραγωγικών ή απαγωγικών συλλογισμών. Αυτό που ονομάζουμε deductive και inductive reasoning. Δηλαδή, ο λήπτης αποφάσεων, ο ηγέτης, αυτός που κρίνει, ο κρίνων γενικότερα, δεν διατυπώνει έναν παραγωγικό συλλογισμό του τύπου «Οι άνθρωποι είναι θνητοί, ο Σωκράτης είναι άνθρωπος, άρα ο Σωκράτης είναι θνητός». Τέτοιου είδους παραγωγικοί συλλογισμοί τους συναντάμε περισσότερο σε επιστημονικά πεδία, αλλά όταν διατυπώνουμε την κρίση μας για πράγματα, για φαινόμενα, τα οποία, και ειδικά όταν είναι δύσκολα θέματα αυτά τα οποία χειριζόμαστε, τότε ενώμεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την νόησή μας και να μπορούμε να έχουμε συλλογιστική ικανότητα, εν τούτης αυτή η ικανότητά μας, η νοητική, δεν μπορεί να αναχθεί σε έναν κλασικό τύπου συλλογισμό. Η ευθυγρυσία λοιπόν συνδυάζει και το έλογο, πρέπει να μπορείς να συλλογίζεσαι, αλλά και το διαισθητικό και το αξιακό στοιχείο. Ο Ισαΐας Μπερλίν, ο μεγάλος φιλόσοφος, έχει ένα ολόκληρο δοκίμιο, εκτενές και υπέροχο δοκίμιο για την πολιτική ευθυγρυσία, όπου μιλά για πολιτικούς ηγέτες και αναφέρει πόσο σημαντικό είναι για τον πολιτικό ηγέτη το θέμα της διαίσθησης. Να μπορώ δηλαδή, χωρίς να έχω ακόμα τα πλήρη δεδομένα μπροστά μου, να μπορώ να διαισθανθώ πού πάνε τα πράγματα και να μπορώ να διακρίνω το μίσον από το έλασον.
αυτό δεν είναι θέμα ενός λογικού συλλογισμού, αλλά περισσότερο θέμα διαίσθησης, το οποίο και ο Μπερλίν και ένα σωρό άλλοι μελετητές, ειδικά ψυχολόγοι που το έχουν μελετήσει περισσότερο, μας λένε ότι αποκτάται περισσότερο με την εμπειρία. Θέλω τώρα να επικεντρωθώ στο θέμα της ευθυκρισίας, αλλά μέσα από την αριστοτελική οπτική γωνία και ιδιαίτερα τα ηθικά νοικομάχια. Θα σας δείξω ένα γενικό τον τρόπο που το καταλαβαίνω πολύ γενικά και θα επεκταθώ στα επιμέρους. Δείτε το από τη δεξιά μεριά, από το ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντήσει ο ηγέτης που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, π.χ. πανδημία, π.χ. τουρκική επιθετικότητα, εξωτερική πολιτική, οικονομική πολιτική και ούτω καθεξής, ή ανταγωνισμό στον χώρο των επιχειρήσεων. Τι πρέπει να κάνω? Το πρέπει εδώ πέρα έχει, στην αριστοτελική σκέψη, έχει φυσικά ηθικό χαρακτήρα. Δεν είναι το πρέπει με την έννοια πόσο αλάτι πρέπει να βάλω στο φαγητό. Το πρέπει έχει να κάνει και με το πώς πρέπει να ενεργήσω δεοντολογικά, ηθικά. Για να μπορέσω να αποφανθώ για το τι πρέπει να κάνω, σύμφωνα με την αριστοτελική σκέψη, αυτό εξαρτάται από τις ηθικές αρετές τις οποίες έχω αναπτύξει, έχω καλλιεργήσει. Και οι ηθικές αρετές με τη σειρά τους παραπέμπουν στο ευζήν, στην ευδαιμονία, η οποία είναι ο τελικός στόχος του ανθρώπου. Οι ηθικές αρετές είναι πολύ σημαντικές, διότι διαμορφώνουν την αίσθηση που ανέφερα προηγουμένως, τα συναισθήματα και τα κίνητρα του ατόμου. Αλλά επειδή οι ηθικές αρετές συγκρούονται, ή για την ακρίβεια πολλές διαφορετικές ηθικές αρετές μπορεί να είναι συναφείς με μία κατάσταση την οποία αντιμετωπίζω, εγώ πώς θα διαλέξω, πώς θα τις ενσωματώσω σε ένα συνεκτικό σχήμα? Εδώ χρειάζομαι φρόνηση, η οποία είναι όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, τουλάχιστον στον χώρο της αριστοτελικής ψυχολογίας, είναι μία μετααρετή. Θα συνεχίσω πάνω σε αυτό το γενικό μοτίβο για να αναπτύξω τα επιμέρους. Ξέρουμε πολύ καλά ότι για τους αρχαίους και για τον Αριστοτέλη ιδιαίτερα, ο σκοπός του ανθρώπινου βίου είναι η ευδαιμονία. Ο Αριστοτέλης εντοπίζει ότι σε όλα τα όντα αποσκοπούν σε κάτι και αυτό που είναι γνώρισμα του ανθρώπου είναι να αναζητεί το ευζήν, να αναζητεί την ευδαιμονία. Την ευδαιμονία δεν μπορεί να την αναζητήσει παρά μόνο όταν ο βίος είναι ενάρετος. Και αποδίδει μεγάλη σημασία στο θέμα των αρετών, οι οποίες θα το δούμε στη συνέχεια, οι οποίες αρετές φυσικά δεν είναι διανοητικού τύπου, δεν είναι κάτι το οποίο συνταγές που μπορείς να δώσεις σε κάποιον, αλλά είναι καταστάσεις τις οποίες βιώνει κάποιος στο εσωτερικό μιας κοινότητας. Όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης, η ευδαιμονία εστί ψυχής ενέργεια της κατερετήν τελείαν. Είναι δηλαδή μια ενέργεια της ψυχής, η οποία για να βιωθεί πρέπει το άτομο να ενεργεί καταρετήν τελείαν. Προσέξτε ότι το ξέρουμε αυτό, οι κλασικοί φιλόλογοι και φιλόσοφοι το ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα. Η λέξη αρετή στα αρχαία ελληνικά δεν έχει την ίδια σημασία που έχει στα νέα ελληνικά. Ο Αριστοτέλης μιλά για την αρετή της λύρας, για την αρετή αντικειμένων δηλαδή, την αρετή την οποία έχει ένα άλογο, την αρετή που έχει ένας άνθρωπος. Και το θέμα και η αρετή βεβαίως σήμαινε αυτό που σήμερα ονομάζουμε αριστεία, το excellence, το αποδίδουν στα αγγλικά. Ένας καλός τρόπος να το έχουμε στο μυαλό μας είναι, εγώ όταν ήμουν παιδί θυμάμαι οι αθλητικές εφημερίδες που με πάθος διάβαζα εκείνη την εποχή, περιέγραφαν τους μεγάλους ποδοσφαιριστές και μιλάω για τέλη δεκαετίας του 60-70, τον Δωμάζο, τον Σιδέρη, τον Παπαϊωάννου κλπ. Τους περιγράφαν ως βιρτουόζους, ο βιρτουόζος ποδοσφαιριστής. Η λέξη βιρτουόζος ακριβώς μας μεταφέρει, έχει στον πυρήνα του αυτή την αριστοτελική οπτική γωνία, ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος αριστεύει σε αυτό το οποίο επιδίδεται, που είναι εν προκειμένου το ποδόσφαιρο. Για τον Αριστοτέλη, η ανθρώπινη ζωή απαρτίζεται από ένσκοπες δραστηριότητες, purposeful activities, ότι δηλαδή ζούμε στο εσωτερικό κοινοτήτων οι οποίες αποσκοπούν σε κάτι και δεν μπορεί παρά να υπάρχει σκοπός στις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουμε, και η ευδαιμονία συνιστά ενέργεια για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπου μέσα από την εμπλοκή του σε τέτοιες ένσκοπες δραστηριότητες.
Το να είσαι λοιπόν δάσκαλος, το να είσαι γιατρός, το να είσαι οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εμπεριέχει ακριβώς τη μετοχή σου σε μια συλλογική δραστηριότητα η οποία έχει σκοπό και αυτός ο σκοπός είναι αγαθός σκοπός. Διακρίνει τις ηθικές και διανοητικές αρετές ο Αριστοτέλης. Θα επικεντρωθώ στις ηθικές αρετές και στη συνέχεια θα έλθω και στη φρόνηση που είναι η πιο σημαντική διανοητική αρετή για το θέμα το οποίο συζητούμε. Η αρετή είναι έξις, λέει ο Αριστοτέλης, η οποία κάνει το πράγμα του οποίου είναι αρετή πρώτον να βρίσκεται στην τελειότερη κατάστασή του, αυτό που ονόμασα προηγουμένως αριστεία, και να φέρει παράδειγμα και αντικείμενα και ζώα και φυσικά τον άνθρωπο. Το σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι η αρετή είναι έξις. Εθισμός, τη μαθαίνεις την αρετή. Γίνεσαι θαραλέος, γίνεσαι ευγενικός, γίνεσαι τολμηρός, γίνεσαι αναλαμβάνεις κινδύνους, αποκτάς τις όποιες ηθικές αρετές, όχι γιατί τις έχεις διδαχθεί, αλλά γιατί έχεις μοιηθεί μέσα σε μια κοινότητα και έχεις δει άλλους ανθρώπους να ασκούν τις αρετές αυτές και έχεις και εσύ στη συνέχεια, σου έχουν δοθεί και σε ένα ευκαιρία να ασκήσεις τις αρετές. Κατά τούτο λοιπόν εδώ έχει κοινωνιολογικό ενδιαφέρον και δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί πολλοί αρκετοί κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι προσανατολίζονται στην αρετεϊκή ηθική. Διότι αν δούμε ότι η αρετή είναι έξις, είναι εθισμός, τότε το ερώτημα για μας τους κοινωνικούς επιστήμονες είναι πώς αποκτάτε, πώς λειτουργεί μια κοινότητα έτσι ώστε τα μέλη της να μειούνται ή να μην μειούνται σε αρετές όπως είναι η θαραλέα συμπεριφορά, όπως είναι η συνεργατική συμπεριφορά, που είναι σημαντικά θέματα στον χώρο των οργανισμών. Οι ηθικές αρετές έχουν μερικά γνωρίσματα, τα οποία μπορούμε να τα συνοψίσουμε ως εξής. Πρώτον, είναι επίκτητα, είναι έξις, είναι κάτι το οποίο το αποκτούμε. Ο Αριστοτέλης λέει ότι ο άνθρωπος είναι το μόνο όν το οποίο έχει αυτοσυνείδητα καλλιεργεί αυτά τα γνωρίσματα. Δεν είναι γενετικά προγραμματισμένος, αν και υπάρχουν και διαφορετικές θεωρίες περί αυτού, κατά πόσο και βιολογικά αυτές οι αρετές είναι, όπως η συνεργασία για παράδειγμα, αλλά το αφήνω στην άκρη. Είναι συναφείς με ρόλους, οι ηθικές αρετές είναι συναφείς με ρόλους και καταστάσεις. Ο γιατρός που το νοσηλευτικό προσωπικό γενικότερα, το οποίο για παράδειγμα εργάζεται σε ένα νοσοκομείο που είναι με πολλά κρούσματα κορονοϊού, αναλαμβάνει κίνδυνο. Αυτή η ηθική, η αρετή του θάρρους για παράδειγμα, το να ψηφώ τον κίνδυνο τον λελογισμένα, αλλά ωστόσο να μην με καταβάλει ο κίνδυνος τον οποίο αναλαμβάνω, είναι μια σημαντική αρετή που έχει να κάνει με το ρόλο και τις καταστάσεις που αντιμετωπίζω. Δεν έχουν όλοι οι ρόλοι τις ίδιες, την ίδια απέτηση να είμαστε θαραλέοι. Υπάρχουν μερικοί ρόλοι που τον έχουν, που ενσωματώνουν περισσότερο αυτή την αρετή, την απαιτούν μάλλον περισσότερο την αρετή του θάρρους. Υπάρχουν και καταστάσεις επίσης που απαιτούν περισσότερο να είμαι θαραλέος από άλλες καταστάσεις. Το τρίτο είναι ότι καθιστούν εφικτοί, οι ηθικές αρετές καθιστούν εφικτοί την υλοποίηση πολύτιμων σκοπών. Αποσκοπούν σε κάτι πολύτιμο, ο γιατρός να αποκαταστήσει την υγεία του ασθενούς, ο δάσκαλος να παιδεύσει τον μαθητή. Υπάρχει πάντοτε ο πολύτιμος σκοπός της ένσκοπης δραστηριότητας στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως και αυτός ο σκοπός επιτυγχάνεται όταν τα άτομα έχουν ηθικές αρετές. Η Φιλίπα Φουτ έχει ένα ωραίο παράθεμα στο οποίο λέει ότι δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα στη ζωή αν δεν έχεις αναπτύξει για μερικές στοιχειώδες αρετές, όπως είναι για παράδειγμα το να αντέχεις, το να έχεις θάρρος εκεί που απαιτείται. Και αυτό το βλέπουμε και στην καθημερινή μας ζωή, ειδικά όσοι είμαστε γονείς, αλλά παράδειγμα, εγώ θυμάμαι τα παιδιά μου όταν ξεκίνησαν να μάθουν ένα μουσικό όργανο, για παράδειγμα, η φυσική τάση του ανθρώπου όταν μαθαίνει κάτι καινούριο, μουσικό όργανο, ξένη γλώσσα, είναι να θέλει να παραιτηθεί. Δεν τα βγάζω πέρα, με κουράζει, γιατί να το κάνω. Η αρετή που απαιτείται εδώ πέρα είναι αυτή η ανθεκτικότητα, το να μπορώ, το perseverance, να μπορώ να αντέξω, να ξεπεράσω. Αυτό εννοεί η Φουτ λέγοντας ότι χωρίς κάποιες αρετές δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα στη ζωή για να πετύχουμε κάποιους πολύτιμους σκοπούς. Οι ηθικές αρετές εμφαίνονται στη συμπεριφορά μας,
Δηλαδή δεν αρκεί να κάνω σκέψεις περί θάρρους στο μυαλό μου, θα πρέπει να συμπεριφέρομαι και με έναν τρόπο που να φαίνεται αυτή η θαραλέα συμπεριφορά μου. Βασίζονται σε γνώση, δηλαδή όταν είμαι θαραλέος για παράδειγμα, δεν είμαι κατά τύχην θαραλέος, αλλά είναι, εμπεριέχεται μια ενσυνειδησία στην συμπεριφορά μου και βασίζεται σε μια γνώση την οποία έχω. Και το πάρα πολύ σημαντικό, προσανατολίζουν συναισθηματικά το άτομο. Υπάρχει μια ολόκληρη φιλολογία στην ψυχολογία περί αυτού, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα κατά τη γνώμη μου, που θεωρεί ότι τα συναισθήματα είναι αυτό που ονομάζουν evaluative judgments. Είναι δηλαδή αξιολογικές κρίσεις. Όταν νιώθω φόβο για κάτι, όταν νιώθω ενοχή για κάτι και ούτω καθεξής, τα ηθικά συναισθήματα τα οποία βιώνει το άτομο είναι, του υπογραμμίζουν τι είναι αυτό που μετράει για το άτομο. Αν λοιπόν δεν νιώσω, αν για παράδειγμα είμαι επικεφαλής ενός οργανισμού και μου αναφέρεται μια περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης, όπως είχαμε την περίπτωση του επικεφαλής του Χολιγουντιανού οργανισμού, μου διαφεύγει το όνομα, που καταδικάστηκε σε φυλάκιση πριν από πέρυσι. Όταν λοιπόν μου αναφέρεται το παράδειγμα σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και εγώ δεν συγκινούμαι από αυτό, δεν μου λέει κάτι, είναι γιατί ενδεχομένως δεν έχω αναπτύξει εκείνη την αρετή η οποία θα με προσανατολίσει συναισθηματικά να κατανοώ αυτό το οποίο είναι ενώπιόν μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και στη ψυχολογία γίνεται πάρα πολύ έρευνα γύρω από το θέμα αυτό και το θέμα από τα πιο γόνιμα πράγματα. Με λίγα λόγια, ο άνθρωπος της πράξης δρά μόνο στο μέτρο, δρά όπως δρά, στο μέτρο που έχει αναπτύξει ένα συναισθηματικό προσανατολισμό προς την κατάσταση την οποία χειρίζεται. Και με τη σειρά του, υποκινείται το άτομο, έχει τα σωστά κίνητρα να θέλει να προστατεύσει την ακεραιότητα του οργανισμού, να θέλει να προστατεύσει τη δημόσια υγεία, να θέλει να είναι δίκαιος απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Αυτό του δίνουν κίνητρα για να μπορεί να συμπεριφέρεται ορθά. Και οι ηθικές αρετές καθοδηγούνται από τη φρόνηση που θα έρθω μετά σε αυτό σε λίγο. Δεν θα επιμείνω πολύ σε αυτό. Είναι γνωστό ότι για τον Αριστοτέλη η μεσότης είναι το μέσο μεταξύ, ότι η αρετή είναι η μεσότης μεταξύ δύο άκρων, υπερβολή και έλλειψη. Το θάρρος είναι ένα κλασικό παράδειγμα, από το ένα άκρο του είναι η έλλειψη που είναι η δειλία, το άλλο άκρο είναι η υπερβολή που είναι το θράσος ή η επιπολαιότητα. Αυτό είναι σημαντικό αυτό, διότι και μάλιστα με τα λόγια του Αριστοτέλη, είναι η μετάφραση του Δημήτρη Λιμπουρλή και είναι μια πολύ ωραία, έτσι, πολύ λεπτεπίλητη σκέψη που διατυπώνει εδώ ο Αριστοτέλης. Γιατί η μεσότης δεν είναι το μέσο σημείο σε μια ευθεία γραμμή. Μάλιστα έχει προηγηθεί το παράδειγμα που αναφέρει και ο ίδιος, ότι το 10 συν 2, 12, δεν είναι το 6, ενώ στην αριθμητική το 6 είναι το μέσον του αθροίσματος του 10 συν 2. Στα ανθρώπινα πράγματα όμως, λέει, είναι διαφορετικά. Το μέσον όμως, το σε σχέση προς εμάς, δεν θα το ορίσουμε έτσι, αριθμητικά δηλαδή. Γιατί αν για ένα άτομο είναι πολύ το να φάει 10 μερίδες και λίγο να φάει 2 μερίδες, δεν θα πει πως ο προπονητής θα ορίσει 6 μερίδες, στη μέση δηλαδή, γιατί και αυτή η ποσότητα μπορεί να είναι πολύ για αυτόν που θα τη φάει ή λίγη. Λίγη για έναν μήλωνα, εμείς τα λέγαμε για τον πυροδήμα για παράδειγμα, πολύ για έναν αρχάριο στη γύμναση. Θα ενισχυθούν και σημαντικά οι γοριάδες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένα αρκετά επικίνδυνο διάστημα που ανήκει μπροστά μας με αυξημένο δίμηνο που δεν καθόλου. Να επιμείνω λίγο στην βόρεια έβεια στην. Ωραία. Συνεχίζω. Και εδώ είναι ένα από τα ωραιότερα παραθέματα του στον Αριστοτέλη που δείχνει ακριβώς πόσο σημαντική είναι η μεσότης, η οποία όμως δεν μπορεί να προοριστεί, γι' αυτό και δεν μπορεί αλγοριθμικά να προσδιοριστεί, λέγοντας ότι μπορεί κανείς να φοβηθεί να δείξει θάρρος, να επιθυμήσει, να οργιστεί, να σπλαχνιστεί, γενικά να νιώσει ευχαρίστηση ή δυσαρέσκεια και σε μεγαλύτερο και σε μικρότερο βαθμό, και ούτε το ένα ούτε το άλλο από τα δύο αυτά είναι καλό να τα αισθανθεί, όμως όλα αυτά τη στιγμή που πρέπει. Το να τα αισθανθεί αυτά τη στιγμή που πρέπει, εν σχέση με τα πράγματα που πρέπει, εν σχέση με τους ανθρώπους που πρέπει, για τον λόγο που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει, αυτό είναι το μέσον και το άριστο. Και αυτό το δεύτερο έχει βέβαια άμεση σχέση με την αρετή. Η μεσότης λοιπόν είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο ο άνθρωπος έχει φτάσει συναισθηματικά σε μια τέτοια κατάσταση που μπορεί να κρίνει πότε ακριβώς να επιδείξει τη μεσότητα και
χωρίς να αναχθεί σε αριθμητικού τύπου συλλογισμούς. Το πρόβλημα γιατί η μεσότητα είναι σημαντική και γενικότερα οι ηθικές αρετές είναι σημαντικές, είναι γιατί υπάρχουν τρία προβλήματα όταν προσπαθούμε να ζούμε τη ζωή μας με βάση ηθικές αρετές. Το θέλω να φέρετε στο μυαλό σας, ειδικά όσοι είστε δάσκαλοι, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, το θέμα όταν ένα από τα θέματα που αντιμετωπίζουμε είναι πώς να δώσουμε, να σχολιάσουμε το γραπτό ενός φοιτητή μας, μιας φοιτητριάς μας. Να δώσουμε feedback που λέμε. Είναι δύο οι αντικρουόμενες αρετές. Η μία αρετή είναι να είμαστε ειλικρινείς. Η άλλη αρετή όμως είναι να είμαστε και ευγενικοί, να μην αφήσουμε το άτομο στην απογοήτευση. Αυτά τα δύο ενίοτε συγκρούονται. Άρα λοιπόν το ένα το θέμα είναι η συνάφεια. Ποιες είναι οι αρετές που απαιτούνται όταν αντιμετωπίζω ένα πρακτικό θέμα? Ευγένεια και ειλικρίνεια. Συγκρούονται όμως. Ποια αρετή έχει προτεραιότητα? Δεν υπάρχει εκ των προτέρων απάντηση στο ερώτημα αυτό. Όλα έχουν να κάνουν με ποιον φοιτητή έχω μπροστά μου, σε ποια φάση της ζωής του και της σχέσης μας βρισκόμαστε, έτσι ώστε να προκρίνω την ειλικρίνεια έναντι της αυτοσυγκρατημένης ευγένειας ή το αντίστροφο. Ή να βρω να τα ενσωματώσω και τα δύο σε κάτι πιο ενιαίο. Με λίγα λόγια, και το τρίτο, τι μορφή πρέπει να πάρει η αρετή σε αυτή την περίσταση? Πώς πρέπει να πω αυτό που νιώθω ότι πρέπει να πω? Αυτά είναι τα προβλήματα που έχουν οι ηθικές αρετές και γι' αυτό χρειαζόμαστε τη φρόνηση, την μετααρετή, η οποία είναι η ικανότητα να γνωρίζει κανείς τους τελικούς σκοπούς για τους ανθρώπους, όπως λέει ο Αριστοτέλης, και να τους υλοποιεί σε συγκεκριμένες και μεταβαλλόμενες περιστάσεις. Δηλαδή, κάθε φορά που έχω το φοιτητή μπροστά μου, δεν θα είμαι πάντοτε ειλικρινής ή πάντοτε ευγενικός, αλλά το πώς θα είμαι έχει να κάνει, όπως είπα προηγουμένως, με τις συγκεκριμένες και μεταβαλλόμενες κάθε φορά περιστάσεις. Γι' αυτό πρέπει να είμαι φρόνιμος, να έχω αναπτύξει τη διανοητική αρετή της φρόνησης. Ο Αριστοτέλης την αντιπαραθέτει βεβαίως αυτή με τη δεινότητα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα έμπλακω. Νομίζω το διαισθανόμαστε κι εμείς και ως ομιλητές και των νέων ελληνικών, το καταλαβαίνουμε αυτό. Η δεινότητα, η δεινότης, λέει, είναι όλα όσα συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού που θέσαμε. Με λίγα λόγια, αν για να καταφέρω το σκοπό μου, εγώ χρησιμοποιώ οποιοδήποτε ευφυές μέσον, είμαι δεινός. Αλλά δεν είμαι φρόνιμος απαραίτητα. Διότι η φρόνηση δεν ταυτίζεται με την ιδιότητα αυτή. Οι συλλογισμοί που έχουν να κάνουν με τις πράξεις ξεκινούν πάντα με μια φράση του τύπου. Επειδή το τέλος και το άριστο είναι έτσι και έτσι, και για να συμπληρωθεί αυτή η μείζον πρόταση, λέει ο Αριστοτέλης, είναι κάτι που το βλέπει μόνο ο αγαθός άνθρωπος. Η φρόνηση λοιπόν δεν έχει να κάνει με τη δεινότητα, δεν έχει να κάνει μόνο με την τεχνική ικανότητα. Μπορεί να είμαι ένας άριστος τεχνικά γιατρός, ένας άριστος τεχνικά λογιστής. Αλλά αυτό δεν με κάνει φρόνιμο απαραίτητα, κάθε άλλο. Οι βασικές λειτουργίες της φρόνησης είναι οι εξής τέσσερα. Πρώτον, το να διακρίνει τα μείζωνα στοιχεία της περίστασης. Ποιες αρετές πρέπει να ενεργοποιηθούν στην περίσταση που αντιμετωπίζω? Να συγκεράσει απαιτούμενες αρετές με τρόπο που να επιτυγχάνεται καλή δράση. Όχι μόνο αποτελεσματική, καλή δράση. Τρίτον, ορίζει το τι συνιστά το ευζήν, το οποίο στη συνέχεια εξειδικεύεται σε επιμέρους σκοπούς. Πρέπει να έχει μια αίσθηση γενικά του τι είναι η καλή ζωή, ο καλός βίος, το ευζήν. Παράδειγμα, ξέρουμε από βιογραφίες του Νίξον, για παράδειγμα, ο Νίξον ήταν ένας άνθρωπος που ήταν βαθιά αμοραλιστής. Όλοι του οι βιογράφοι επισημαίνουν το βαθύ αμοραλισμό που επικρατούσε στο Λευκό Οίκο επί της εποχής του, όπου γι' αυτόν η εξουσία ήταν το παν και η διαχείρισή της, με την τεχνική της σημασία. Ο Νίξον δεν είχε κάποιο ευρύτερο κόνσεπτ για τη χώρα, για το δημόσιο συμφέρον, περί ηθικής συμπεριφοράς. Αυτό το στοιχείο λοιπόν είναι μια ευρύτερη κοσμοαντίληψη, θα λέγαμε, ευζωίας, ευδαιμονίας, το τι συνιστά το ευζήν. Και το τέταρτον είναι το ότι διαποτίζει τα ηθικά συναισθήματα, θυμό, συμπόνια, ενοχή, με το λόγο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ο λόγος προσανατολίζει και επεξεργάζεται τα συναισθήματα τα οποία βιώνουν. Ο καλύτερος καθηγητής που έχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Χαρίδη Μοτσούκα. Εγώ νομίζω είναι ο Γιώργος Χατζηγεωργίου. Αν μου επιτρέπετε, ευχαριστώ συνάδελφοι για τα καλά σας λόγια. Ένα παράδειγμα.
το παιδί μου, ένα τέτοιο παιδί μου να κι εγώ, απεχθάνεται να πηγαίνει στον οδοντίατρο. Βιώνει το συνέστημα της θλίψης και αγανάκτησης όταν πρέπει να πάει στον οδοντίατρο. Αν εγώ κινηθώ με ανεπεξέργαστα ηθικά συναισθήματα, δηλαδή συμπόνια για παράδειγμα, τότε δεν πετυχαίνω το καλό για το παιδί μου, το οποίο είναι ότι πρέπει να πάει στον οδοντίατρο. Τα ηθικά συναισθήματα λοιπόν είναι ορθολογικός επεξεργάσιμα, δηλαδή ο λόγος επενεργεί πάνω τους και τα εκλογικεύει. Και θέλω να ξαναπιάσω το νήμα τώρα και να ξαναρθώ στο θέμα της ηγεσίας. Υποσχέθηκα στην περίληψη που σας έδωσα ότι θα μιλήσω και για τον Τζον Κένεντι. Δεν θα το κάνω αυτό γιατί δεν έχω το χρόνο. Ήμουν υπεραισιόδοξος όταν έγραφα την περίληψη, αλλά όταν επεξεργάστηκα την παρουσίαση κατάλαβα ότι δεν θα είχα το χρόνο. Θέλω να μείνω στο Καποδίστρια και γιατί μας είναι πιο οικείος, αλλά και γιατί έχουμε και τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση κλπ. Πρέπει να πω ότι ο Καποδίστρας είναι ο ήρωάς μου. Αν ήμουν πολιτικός σήμερα και μου λέγανε ποιο είναι το όραμά σου για τη χώρα, θα έλεγα δυστυχώς το όραμά μου για τη χώρα είναι το όραμα που ήταν και πριν από 200 χρόνια. Να αποκτήσει η Ελλάδα ένα σύγχρονο κράτος. Αυτό ήταν το όραμα του Καποδίστρια. Αν θέλαμε να βρούμε έναν πιο ενάρετο άνθρωπο από το Καποδίστρια, θα δυσκολευόμασταν. Ήταν η επιτομή της αρετής. Υπάρχει ένα ωραιότατο θεατρικό, οι φιλόλογοι το ξέρουν αυτό, του Νίκου Καζαντζάκη για τον Καποδίστρια, όπου μας εμφανίζει τον Καποδίστρια ως έναν τραγικό ήρωα. Και εδώ στηρίζουμε στην ερμηνεία που δίνει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος σε ένα ωραίοτατο άρθρο του πριν από μερικά χρόνια με τίτλο «Governance, Hubris and Justice in Modern Tragedy». Ο Λαμπρόπουλος παίρνει το θέμα της τραγωδίας και στη σύγχρονη του εκδοχή και θεωρεί και αυτός τον Καποδίστρια ως μια τραγική φυσιογνωμία. Το πρόβλημα είναι ότι, σας θυμίζω εντάχει, αν και δεν χρειάζεται, ο κυβερνήτης έρχεται το 1827 στη χώρα και φυσικά έχει μια, δεν υφίσταται χώρα, δεν, ούτε καν τα σύνορα είναι ακόμα προσδιορισμένα. Για να διαχειριστεί αποτελεσματικά αυτή την τραγική οικονομική και κοινωνική κατάσταση, πρέπει να δημιουργήσει κράτος. Κράτος σημαίνει συγκέντρωση εξουσίας. Από τη στιγμή λοιπόν αυτή που θες να δημιουργήσεις κράτος σε μια χώρα που δεν έχει κράτος, Αφγανιστάν σήμερα για παράδειγμα, συγκεντροποιείς την εξουσία αναπόφευτα. Αυτό είναι ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος, zero sum game. Δηλαδή, αν εγώ είμαι ο πρόκριτος της μάνης και θα μου πάρεις κάποια εξουσία για να δημιουργήσεις ένα στοιχειωδό συγκεντρωτικό κράτος, αυτή την εξουσία θα τη χάσω εγώ. Με λίγα λόγια, ήδη από την αρχή, δομικά μιλώντας, υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα ότι όποιος καλείται να δημιουργήσει κράτος σε μια χώρα που δεν έχει κράτος, θα συγκρουστεί με κάποιους άλλους οι οποίοι έχουν διαφορετική αντίληψη και θα χάσουν προνόμια και εξουσίες. Την αντιπολίτευση στον Καποδίστρια απάρτησαν οι παραμερισμένοι από την εξουσία, οι κοτζαμπάσιδες και οι πλειοκτήτες, οι πρόκριτοι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν έχω το χρόνο να επεκταθώ και ίσως και όχι και τις απαραίτητες γνώσεις για να επεκταθώ, αλλά η αντιπολίτευση στον Καποδίστρια ξέρουμε ότι ήταν έντονη. Ο Πολυζωίδης, την εφημερίδα Απόλλων, προέτρεπε ρητά για τη δολοφονία του κυβερνήτη. Ο Μιαούλης ανατείναξε το ελληνικό στόλο στον πόρο το 1828, τον Ιούλιο. Η Μάνη έκανε στάση. Είχαμε λοιπόν μείζωνα θέματα για όποιον καλείται να δημιουργήσει ένα κράτος. Ο Καποδίστριας είναι η επιτομή της αρετής, διότι ξέρουμε, είναι γνωστό από πολλές πηγές, είναι γνωστή η ανιδιοτέλειά του. Είναι γνωστή η αφοσίωσή του στο κοινό καλό και χρειάζεται και η αποφασιστικότητά του. Είναι επίσης, θα λέγαμε, τολμώ να χρησιμοποιήσω τον όρο, ξέρω ότι κινδυνεύω να παραξηγηθώ, λαϊκιστής με την καλή έννοια του όρου, όπως την χρησιμοποιούσαν οι Αμερικανοί στις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι ποπουλιστής με την έννοια ότι νοιάζεται για το καλό του λαού και ήξερε πολύ καλά ότι το καλό του λαού θα εμπερίχε μια κάποια σύγκρουση με αυτούς οι οποίοι θέλουν να περιφρουρήσουν τα προνομιά τους. Ο Λαμπρόπουλος λέει ότι είναι μια φυσιογνωμία ρομαντικής τραγωδίας, έχει τρία γνωρίσματα. Έχει μια, ας πούμε, διανοητική συγκρότηση, ένας είναι συγγραφέας, έτσι τον εμφανίζει ο Καζαντζάκης, να μιλάς σαν διανοούμενος και τα λοιπά, ο άνθρωπος του πνεύματος. Δεύτερον, έχει μια μελαγχολική προδιάθεση, είναι ένας μοναχικός άνθρωπος,
ξαναλέω, τον παρουσιάζει ο Καζαντζάκης, που ίσως και να μην αφίσταται από την πραγματικότητα. Και τρίτον, ο Καζαντζάκης μας τον εμφανίζει ως μάρτυρα. Ως έναν άνθρωπο ο οποίος παρά τις αρετές του και τις καλές του προθέσεις δεν μπόρεσε τελικά. Γιατί συνέβη αυτό? Ένας, θα έλεγε κανείς, αυτή η αρετή, ας μείνουμε σε μία αρετή, την ανιδιοτέλεια και την αφοσίωση στο κοινό καλό. Αυτή η αρετή δεν είναι αρκετή σε ένα περιβάλλον σαν αυτό το οποίο περιέγραψα. Με λίγα λόγια, εδώ, αυτή και μόνον η αρετή έπρεπε να συγκεραστεί και με μία άλλη αρετή που τονίζουν μελετητές του Καποδίστρια αργότερα, ειδικά ο καθηγητής Λούκος και όλοι όσοι μελέτησαν την αντιπολίτευση του Καποδίστρια, η οποία έχει να κάνει με την κατανόηση του άλλου. Ο άλλος, δηλαδή ο πρόκριτος, τα στρώματα της κοινωνίας, τα οποία είχαν διαφορετικές αντιλήψεις για τη συγκρότηση του κράτους. Ο Καποδίστριας έτρεφε μια βαθιά αντιπάθεια για αυτούς. Τα συναισθήματα ξανά. Σε μια επιστολή του αναφέρει: «Μόνον ολίγοι τινές απατώνται, νομίζοντας ότι τα χρήματα ταύτα είναι δι' αυτούς και μέλος συναπάθωση, ό,τι και ελίρε του δανείου. Αλλά δεν ευρίσκεται τόπος εις εμέγνωστός, όπου πλησίων των κλεπτών να εφίσταται χιλιάδες και χιλιάδες οικογενειών Αιγαίων, ανεστίων και καταπίνων καθώς εν Ελλάδη». Σε μια άλλη επιστολή, η τελευταία του νομίζω προς τον Εϊνάρδο, το λέει, εκεί μας επιτρέπει να καταλάβουμε λίγο τη συγκρότηση, το χαρακτήρα του ανδρός. «Ούτε ο φόβος των μηχανογραφιών και των ραδιούργων, ούτε εμακρέ συκοφαντικές στήλε μερικών εφημερίδων, από όλων, παράδειγμα, δεν θέλουν με παρεκκλίνει ποτέ τη πορεία στην οποία χάραξα στη ζωή μου». Προσέξτε. «Ας λέγουν και ας γράφουν ό,τι θέλουν. Θα έλθει όμως κάποτε καιρός, ότε οι άνθρωποι κρίνονται όχι σύμφωνα με τα όσα είπαν ή έγραψαν περί των πράξεών των, αλλά κατά αυτήν την μαρτυρία των πράξεών των». Δεν θα συνεχίσω. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ έχουμε έναν άτεγκτο άνθρωπο, ο οποίος είναι η επιτομή αυτού του διλήμματος, που όπως το ονομάζει ο Max Weber, εγώ το λέω το δίλημα του ηγέτη. Ο Max Weber είναι το δίλημα με η ηθική της πεποίθησης έναντι της ηθικής της ευθύνης. Εδώ έχουμε κλασικό παράδειγμα ηθική της πεποίθησης. Έναν ενάρετο άνθρωπο ανιδιοτελή και αφοσιωμένο, ο οποίος όμως υπολείπεται ως προς την ηθική της ευθύνης. Η ηθική της ευθύνης είναι να μπορέσω να είμαι αποτελεσματικός στη διεκπεραίωση των καθηκόντων μου. Εδώ βλέπουμε στο παράθυμα το οποίο βλέπετε, βλέπουμε ακριβώς ότι δεν τον ενδιαφέρει τόσο η αποτελεσματικότητα του Καποδίστρια, όσο εγώ να μείνω πιστός στις αρχές μου. Με λίγα λόγια, έχουμε ένα έλλειμμα φρόνησης, στο μέτρο που η φρόνηση είναι ακριβώς η εξισορρόπηση διαφορετικών αρετών, αυτό που ονόμαζα πριν το integration διαφορετικών αρετών, και να μπορώ να ξέρω κάθε φορά τι να προκρίνω, τι είναι το μείζον. Νομίζω, βέβαια, για μας είναι εύκολο εκ των υστέρων να τα λέμε όλα τούτα, αλλά μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι στην μεταπαναστατική Ελλάδα, στα τέλη της δεκαετίας του 1820, το να δημιουργήσεις κράτος δεν αρκεί και μόνο η δική σου ανιδιοτέλεια και αφοσίωση, αλλά θα πρέπει να μάθεις και να έρθεις σε έναν έλογο συμβιβασμό ανάλογα με τις περιστάσεις, με αυτούς οι οποίοι έχουν μια άλλη αντίληψη περί κράτους. Ο Καποδίστριας, συνεπαρμένος από την δική του ηθική αντίληψη, ο Καζαντζάκης τον ονομάζει με έναν πρωτομάστορα, με έναν master builder, ο οποίος αυτός και μόνο γνωρίζει που πρέπει να πάει η χώρα, έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη περί ελεγχομένων σταδίων τα οποία πρέπει να διατρέξει η Ελλάδα πριν να αποκτήσει σύνταγμα και την ελευθερία που θα όριζε το σύνταγμα, αλλά έπρεπε να προηγηθούν κάποια στάδια. Αυτή την άποψη όμως δεν τη συμμερίζονταν όλοι. Μερικοί το θεωρούσαν ως προδοσία των ιδανικών της Επανάστασης. Ένας λοιπόν έλογος συμβιβασμός, μια κατανόηση δηλαδή των συμφραζομένων στα οποία ήταν η χώρα τότε, ήταν αυτό που σε αυτό το οποίο ήταν ανεπαρκής ο κυβερνήτης. Το αναφέρω λοιπόν αυτό σαν παράδειγμα το πώς μας βοηθάνε αυτές οι έννοιες να καταλάβουμε καλύτερα το χαρακτήρα του ηγέτη και τις επιλογές τις οποίες κάνει. Δεν θα συνεχίσω, θα πω μόνο δύο λόγια για τον Κένεντι. Στον Κένεντι έχουμε το παράδειγμα της ενσυναίσθησης, έμπαθη. Αυτό το είπε καλύτερα από όλους ο Ρόμπερτ Μακναμάρα, ένας από τους πιο ευφυείς και ικανούς πολιτικούς που είχαν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μακναμάρα, όταν ρωτήθηκε προς το τέλος της ζωής του
τι ήταν εκείνο το οποίο έκανε τη διαφορά στη διαχείριση της κρίσης των κουβανικών πυράβλων σε σχέση με την τραγική κατάληξη του πολέμου του Βιετνάμ, είπε ότι η διαφορά είναι η ενσυναίσθηση. Ότι στη μια περίπτωση είχαμε έμπαθη, ενσυναίσθηση, ενώ στην άλλη δεν είχαμε. Ξέρουμε πολλά στοιχεία σήμερα, έχουμε από τα Kennedy Tapes, δηλαδή από τις μαγνητοφωνημένες συνομιλίες της Επιτροπής που χειρίστηκε την κρίση των κουβανικών πυράβλων. Ξέρουμε αρκετά πράγματα σήμερα και φαίνεται εκεί ξεκάθαρα η ικανότητα του Kennedy να μπαίνει στη θέση του Κρούτσεφ. Και αυτό τον έκανε να αυτοσυγκρατείται και να μην κλιμακώνει την αντιπαράθεση όπως τον συμβούλευαν μερικοί. Δεν μπορώ ωστόσο να επεκταθώ περαιτέρω στο θέμα αυτό, αλλά πάλι το αναφέρω για να πω ότι το πόσο σημαντικό είναι αυτού του είδους τα συναισθήματα και ο χαρακτήρας του ηγέτη. Και να πάω να σας το ξαναδείξω όπως ξεκίνησα. Στη απάντηση λοιπόν στο τι πρέπει να κάνω, μας αναδεικνύουν πόσο σημαντικές είναι οι ηθικές αρετές, αλλά επίσης πόσο σημαντική αρετή είναι η νοητική αρετή της φρόνησης, η οποία ως μετα-αρετή μπορεί και συγκεράζει τις διαφορετικές ηθικές αρετές, ενίοτε και συχνά μάλιστα αντικρουόμενες, προκειμένου ο ηγέτης να αποφασίσει στο τι πρέπει να κάνει. Θα σταματήσω μέχρι εδώ. Το θέμα είναι τεράστιο. Προσωπικά είναι ένα από τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα και συνεχίζω να το ερευνώ σε διαφορετικά ιστορικά συμβραζόμενα, αλλά ήδη μίλησα περισσότερο από ό,τι είχα υποσχεθεί ότι θα μιλήσω και είναι προτιμότερο να ακολουθήσει η συζήτηση. Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Τσούγκα, θερμότατα για αυτή την τόσο εποφελή και τόσο καλομελετημένη ανακοίνωσή σας. Ο λόγος είναι τώρα στο ακροατήριο για τις δικές του ερωτήσεις, τοποθετήσεις, σχόλια. Ζήτησε τον λόγο η Αλεξάνδρα Ροζοκόκη για ένα πρώτο σχόλιο και μια ερώτηση. Αλεξάνδρα, και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Σας ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τσούκα από τα μόσο ωραίων σκέψεων, ωραιοτάτων προβληματισμών και βλέπω ότι θα ακολουθήσει μεγάλη συζήτηση γιατί τα θέματα αυτά είναι τεράστια και ενδιαφέρουν όλους. Έτυχε πρόσφατα να διαβάσω και τα ηθικά νοικομάχια και αρκετά χωρία στα πολιτικά και θέλω να συμπληρώσω ότι σχετικά με τον ηγέτη, ο ηγέτης πρέπει πρώτα να μάθει να κυβερνάται για να κυβερνήσει. Λέει, ουκ έστιν εφ άρξε, μη αρχθέντα. Εάν δεν κυβερνηθείς, δεν είναι δυνατόν να κυβερνήσεις καλά. Και θυμήθηκα βέβαια και το πρότυπο του ιδανικού δημοκρατικού ηγέτη, όπως το σκιαγραφεί ο Θουκυδίδης, για τον Περικλή. Ο Περικλής λοιπόν το θεωρούσαν, ήταν λαοφιλής γιατί ο λαός τον θεωρούσε ότι ήταν καλύτερος από όλους. Έβλεπε ότι είχε όραμα καλό για την πόλη, να την ανεβάσει, να την αναδείξει. Ήταν ανδορδόκητος. Από την άλλη όμως ήταν ένα άτομο το οποίο ήξερε να χειραγωγεί καλά το λαό. Δηλαδή όταν τον έβλεπε να είναι φοβισμένος να το ανεβάζει το ηθικό και όταν τον έβλεπε ότι ο λαός ήταν πάρα πολύ φουσκωμένος, ενθουσιασμένος να του ρίχνει τα φτερά ώστε να το συγκρατεί. Ήξερε δηλαδή να χειρίζεται καλά τα χαλινάρια αυτού του αλόγου έτσι, που λέγεται λαός. Αναφερθήκατε στη μεσότητα και λέει στα ηθικά του τι είναι καλό και τι όχι και λοιπά. Για τις τάξεις τώρα. Ο υπερπλούσιος ή υπερπλούσιοι σε μια τάξη γίνονται υβριστές και μεγαλοπόνηροι. Οι υπέρπτωχοι, κακούργοι και μικροπόνηροι. Το καλό είναι για να πολιτευτούν σωστά οι πόλεις να κυριαρχεί το μέσον. Να έχουμε δηλαδή τη μεσαία τάξη και μια ικανή περιουσία για αυτή την τάξη. Και εδώ ήθελα να ρωτήσω αν τα σημερινά δεδομένα και καταστάσεις, οι ηγέτες μας ανά τον κόσμο, στηρίζουν όντως τη μεσαία τάξη ή πάμε σε μια κατάσταση που να έχουμε λίγους πλούσιους, υπερβολικά πλούσιους και πολλούς φτωχούς, πανφτωχούς. Επίσης, θα τα πω λίγο όλα μαζεμένα και, για να σταματήσω λιγάκι. Στα ηθικά αναφέρεται και στην πρακτική σοφία. Ο ηγέτης να έχει αυτή την πρακτική σοφία, την οποία βέβαια την αποκτά και με την εμπειρία. Οι δε αρετές είναι έμφυτες ή καθέξιν ή να τις έχει αποκτήσει με τη διδαχή. Και εδώ σε αυτό, στην καθέξιν και στη διδαχή, οι νόμοι μπορούν να βοηθήσουν πολύ ώστε οι πολίτες να αυξήσουν, ας πούμε, να γίνουν πιο ενάρετοι, να αυξήσουν την αρετή τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ
Και... Πολύ, πολύ γόνιμε σκέψει, κύριε Ροζοκόκη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε και εμένα τροφή για σκέψη. Ξέχασα αυτό που αναφερθήκατε στο Θουκυδίδη, είναι από τα αγαπημένα μου χωρία. Και μάλιστα μπορούμε να το προσεγγίσουμε και με σύγχρονου κοινωνικο-επιστημονικού όρου. Ο αδωροδόκητος, γιατί αδωροδόκητος ο ηγέτης? Υπάρχει μια. Εντάξει, όλοι το διαστανόμαστε γιατί ο ηγέτης δεν πρέπει να αδωροδοκείται, με την ευρύ έννοια του όρου. Πιο σύγχρονη ερμηνεία είναι γιατί έτσι ο ηγέτης αποκτά συμβολικό και πολιτικό κεφάλαιο. Δηλαδή, ο ηγέτης που είναι αδωροδόκητος, ξαναλέω με την ευρύ έννοια, όχι μόνο χρηματική δωροδοκία, διατηρεί ένα σημαντικό συμβολικό πολιτικό κεφάλαιο, το οποίο, και πάμε στο δεύτερο στοιχείο του Θουκυδίδη, του επιτρέπει να χειραγωγεί το λαό. Το χειραγωγεί ακούγεται άσχημα στα ελληνικά, αλλά αυτό που εννοεί είναι ότι να κρατά το λαό. Δηλαδή να μην παρασύρεται ο λαός και όπως πολύ σωστά είπατε, να το ανυψώνει το ηθικό ή να μετριάζει την παρορμητικότητά του κτλ. Για να μπορείς να το κάνεις αυτό, για να μπορείς να ασκήσεις το ηγετικό σου, την ηγετική σου λειτουργία, πρέπει να διαθέτεις ένα συμβολικό κεφάλαιο, όπως το παράδειγμα του Μαντέλα στο οποίο αναφέρθηκα, με βάση το οποίο πείθεις. Το παράδειγμα, αυτό είναι ένα παράδειγμα καταναγκασμού και πειθού συγχρόνως. Κρατάς το λαό, άρα καταναγκάζεις, αλλά συγχρόνως όμως το κάνεις αυτό πείθοντάς τον. Και τον πείθεις γιατί έχεις σωρεύσει ένα συμβολικό κεφάλαιο. Όλες οι σκέψεις σας είναι πάρα πολύ ωραίες. Για μένα είναι θέματα που θέλω να τα ψάξω και παραπέρα. Έχει ενδιαφέρον, για παράδειγμα, να αναρωτηθούμε γιατί ο ηγέτης πρέπει να έχει μάθει να κυβερνάται για να είναι καλός ηγέτης. Τι είναι αυτό που του προσδίδει η πρώτερη ιδιότητά του κυβερνόμενου. Υποψιάζουμε ένας τρόπος, τώρα μιλάω πρόχειρα λίγο, αλλά ένας τρόπος είναι αυτό που έλεγε ο Καντ και η Χάννα Αρέντ για τη διευρυμένη κατανόηση, το enlarged mentality. Ότι δηλαδή όταν έχω κυβερνηθεί, έχω βρεθεί και από την άλλη μεριά του φράχτη. Κατά συνέπεια, λοιπόν, όταν αντιστραφούν οι ρόλοι, θα έχω μια πιο διευρυμένη κατανόηση για το τι σημαίνει ηγούμε, κυβερνώ κτλ. Ευχαριστώ και πάλι. Και εμείς ευχαριστούμε. Άλλα σχόλια, κάποιες ερωτήσεις που έχετε να υποβάλλετε στον κύριο Τσούκα, ενδεχομένως και σε σχέση με την κυπριακή ή με την ελληνική πραγματικότητα που μπορούμε τώρα να συζητήσουμε. Ελεύθερα παρακαλώ, τα σχόλιά σας. Ο Δημήτρης Κανελάκης έχει ζητήσει το λόγο, συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δημήτρη. Καλησπέρα και ζητώ συγγνώμη που δεν λειτουργεί η κάμερά μου αυτή τη στιγμή. Και επίσης συγγνώμη για την καθυστέρηση, απλά μόλις βγήκα από το μάθημα και συνδέθηκα λίγο καθυστερημένα. Θα ήθελα, βέβαια είναι λίγο πιο αφηρημένη η ερώτησή μου, είναι σχετικά με την ενσυναίσθηση την οποία αναφέρεται κύριε καθηγητά, και χαίρομαι πολύ που στην αρετή βάλατε τα συναισθήματα, γιατί λίγο στη σύγχρονη εποχή τείνουν να θεωρούμε ότι εκ του αποτελέσματος όλα κρίνονται και ότι... Στο πρώτο παράδειγμα που δώσατε, ότι ας πούμε έχουμε ένα, αν θυμάμαι καλά, ένα περιστατικό βιασμού, ας πούμε, οι κακοποίησεις, και είπατε ότι πρέπει να, έτσι, το να νιώσουμε συνέστηση προς το θύμα, προφανώς είναι ένα δείγμα αρετής. Και μετά δώσατε το άλλο παράδειγμα του παιδιού σας, ας πούμε, που νιώθετε με έναν συνέστηση ότι δεν θέλει να πάει στον οδοντίατρο, αλλά το είπατε ότι είναι μια λογικά επεξεργάσιμη έτσι, συνέστηση και εν τέλει αποφασίζεται να τον πάτε στον οδοντίατρο. Εάν εν τέλει όμως το παιδί, ας πούμε, δεν θέλει να πάει στον οδοντίατρο, όχι γιατί φοβάται την έννοια ή την εμπειρία του οδοντίατρου, αλλά έχει, ίσως στο παρελθόν ένα κακοποιητικό ραντεβού, ας πούμε, από έναν γιατρό. Και εν τέλει αυτή η ενσυναίσθηση του να μην πάω θα το έσωζε. Ναι. Ποια είναι τα όρια, λοιπόν, της λογικά επεξεργάσιμης ενσυναίσθησης? Δηλαδή, μήπως εν τέλει όντως εκ του αποτελέσματος κρίνεται το αν εσείς θα ήσασταν ενάρετος ή όχι με το να τον στείλετε ή όχι στον οδοντίατρο? Είναι καλό το ερώτημα. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το πάλι. Με το γιατί περιστατικό μιλάμε. Ποια είναι τα συμφραζόμενά του. Ποια είναι η ιδιαιτερότητά του. Το παράδειγμα μου ήταν έτσι, αφηρημένο παράδειγμα. Άρα δεν είχε συμφραζόμενα. Εσείς προσθέσατε κάποια συμφραζόμενα και λέτε αν έχει προηγηθεί κακοποιητική μεταχείριση. Είχαμε τέτοια περιστατικά. Θυμάστε, μου διαφεύγει το όνομα της κοπέλας
που αρνήθηκε στους Ολυμπιακούς του Τόκιο να, να συμμετάσχει στην ενόργανη γυμναστική για ένα διάστημα. Η κοπέλα αυτή ήταν θύμα κακοποίησης από τον γιατρό της εθνικής ομάδας. Όσοι έχετε το Netflix, αναζητήστε το, ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ για το πώς, και σε χρόνο τρομερά ενοχλητικό ντοκιμαντέρ, για το πώς ο γιατρός της εθνικής ομάδας ενόργανης γυμναστικής των ΗΠΑ, ήδη καταδικασμένος σε 170 χρόνια φυλάκιση, κακοποιούσε ασκώντας την ιατρική, κακοποιούσε τα μικρά κορίτσια. Αν λοιπόν έχει προηγηθεί κάποια κακοποιητική συμπεριφορά, τότε είναι προφανές αυτό που πρέπει να αναζητήσει ο γονιός, εν προκειμένου στο παράδειγμα αυτό, πρέπει να αναζητήσει αυτά τα συμφραζόμενα. Πρέπει δηλαδή να μπορεί να καταλάβει γιατί η άρνηση του παιδιού, γιατί υπάρχει, τι είναι αυτό το οποίο κρύβεται από πίσω της. Στο δικό μου το αφηρημένο παράδειγμα ήταν ο κλασικός φόβος που είχα και εγώ ως παιδί, ενδεχομένως και άλλοι από εσάς, ειδικά στα δικά μου παιδικά χρόνια που δεν υπήρχαν όλα αυτά τα αναισθητικά. Σήμερα πάω στον οδοντίατρο χωρίς να το σκέφτομαι καθόλου. Αλλά τον ήμουν παιδί έτρεμα να πάω στον οδοντίατρο. Η σκέψη και μόνο μία ένεση τόση να μπει στο στόμα μου έφρυτα. Αν λοιπόν ένα τέτοιο περιστατικό που είναι ο συνήθης ανθρώπινος φόβος για τέτοια πράγματα, πρέπει ο γονιός να λειτουργήσει παιδαγωγικά και πιθαναγκαστικά σε κάποιο βαθμό, να επεξεργαστεί, να ελέγξει το αίσθημα της συμπόνιας, το αίσθημα της συμπόνιας το οποίο φυσιολογικά νιώθει. Δεν το κάνουμε πάντα. Το έχω δει και στον εαυτό μου αυτό όλο και σε άλλους γονείς, να ενδίδουμε συναισθηματικά στα παιδιά μερικές φορές. Το οποίο όμως, όταν συλλαμβάνω τον εαυτό μου να το κάνει αυτό, τότε λειτουργεί ο λόγος μου και το οποίο μου υποδεικνύει ότι ήταν ένα άλογο συνέστημα ο τρόπος με τον οποίο ενήργησα και όχι το έλογα επεξεργασμένο συναίσθημα. Δεν ξέρω αν, κύριε Κανελάκη, απάντησα. Ναι, βεβαίως. Οπότε η ενσυναίσθηση, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να συνοδεύεται από μια μορφή πράξης. Δηλαδή, το να αισθανθώ γενικά μια όριστη θλίψη του παιδιού δεν αρκεί. Πρέπει να την ερευνήσω. Πρέπει να συνοδεύεται από βαθιά κατανόηση. Έτσι, αυτό που λένε οι φιλόσοφοι, hermeneutical understanding, μια ερμηνευτική κατανόηση, να μπαίνω στη θέση του άλλου, που σημαίνει να διατρέξω τα γεγονότα και τη βιογραφία και τα άλλα περιστατικά για να κατανοήσω τον άλλο και να καταλάβω από πού πηγάζει το συναίσθημά του. Σε αυτό το σημείο, κύριε Τσούκα, να υποβάλω και εγώ ένα ερώτημα που εν πολλής εδράζεται πάνω σε ό,τι έχετε πει. Αυτό που λέμε στα αγγλικά empathy, η κατανόηση, ναι, δεν βρίσκεται στους αντίποδες της πειθούς εν γέννη. Από την αρχαιότητα η πειθό μέχρι σήμερα είναι ένα φαινόμενο διαλεκτικής και ρητορικής, το οποίο μέσα στην ίδια στο ίδιο το σώμα του, το διαλεκτικό, εντός εισαγωγικών βάρτε τη λέξη σώμα, εμπεριέχει και την έννοια της βίας. Και το βλέπουμε αυτό και σε κειμενικές πηγές δράματος, αλλά και σε πιο ρεαλιστικές διαλεκτικές πηγές, όπως είναι η ρητορική. Παντού στον κόσμο και παντού σε όλα τα κείμενα της αρχαιότητας εμπεριέχεται και αυτό το ψήγμα της βίας. Άρα, πώς μπορείς να πείσεις κάποιον μπαίνοντας στην θέση του και κατανοώντας τις ανάγκες που έχει αυτός, αποκλείοντας αυτό το έμφυτο στοιχείο της βίας που κρύβεται πίσω από τα λόγια και πίσω από τις παρενέσεις. Και θέλω να κάνω λίγο τη σύνδεση με την τωρινή κυπριακή πραγματικότητα για να υποβάλω και ένα εντός εισαγωγικών προκλητικό ερώτημα που ενδεχομένως να δώσει ερέθισμα σκέψης και περαιτέρω συζήτησης. Επεδείχθη κατά τη γνώμη σας ηγεσία, και χρησιμοποιώ τον όρο πολύ απλουστευτικά, στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της πανδημίας? Ήταν όλα αυτά τα διατάγματα που βλέπαμε των υπουργών και της κυβερνήσεως προς αναχέτηση της πανδημίας ενδεικτικά ηγεσίας ή έλλειψης ηγεσίας? Γιατί κανείς μπορεί να πει ότι έλειπε το σκέλος της εμπάθειας, δηλαδή το σκέλος της κατανόησης των βασικών αναγκών του λαού, και υπερίσχυε το σκέλος της βίας, που ούτως ή άλλως είναι σύμφυτο με την πειθό. Άρα, μήπως
η ηγεσία επιδεικνύεται στην ισορροπία ανάμεσα στην κατανόηση και την βία που ούτως ή άλλως εμφυλοχωρεί στην έννοια της πειθούς. Πώς το σχολιάζετε όλο αυτό? Ωραία ερωτήματα. Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές στην Κύπρο, δημοσιολόγων, δημοσιογράφων, δηλαδή πολιτικών, πολιτικών αναλυτών, αυτόκλητων νεότευκτων σωτήρων του κυπριακού λαού που εμφανίστηκαν λίγο πριν από τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, που υποστηρίζουν ότι ακριβώς κατά την περίοδο της κρίσης, της υγειονομικής κρίσης που επικράτησε και επικρατεί εν πολύ στην Κύπρο, επεδείχθη πλήρης έλλειψη ηγεσίας από το κυπριακό πολιτικό σύστημα. Δύσκολα τα ερωτήματα, Ανδρέα. Θέλω να επικεντρωθώ λίγο στο πιο αφηρημένο ερώτημα, το οποίο για μένα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον, το οποίο, αν καταλαβαίνω σωστά τα όσα είπες, στο στοιχείο της πειθούς, στην πειθό εμφυλοχωρεί η βία, εμφυλοχωρούν στοιχεία βίας. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εκτός κι αν την έννοια βία την ορίσουμε τόσο εκτεταμένο, όπως το κάνουν μερικοί μεταμοντέρνοι, φουκοϊκοί κυρίως κλπ, που το θεωρώ άγωνο. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Θέλω να φέρετε στο μυαλό σας το παράδειγμα του Μαντέλα, το οποίο ανέφερα προηγουμένως. Φανταστείτε ένα λαοπρόβλητο ηγέτη με τεράστιο ηθικό κύρος να μιλά στην Κεντρική Επιτροπή του κομματός του. Εκεί ξεσηκώνονται, έτσι μεταφορικά, αρκετοί παίρνουν το λόγο, του λένε, μα πρόεδρε, τι πράγματα είναι αυτά, αυτή η εθνική ομάδα είναι εξευτελισμός της χώρας, εκπροσωπούν το apartheid, είναι για ό,τι αντίθετο σε ό,τι πολεμήσαμε στη ζωή μας. Και όταν αγορεύει, επειδή μίλησες για τη ρητορική, όταν αγορεύει ο ηγέτης, εκεί βλέπεις να γίνεται μία, εγώ θα το ονόμαζε, μία μετακίνηση ή αλλαγή των προκείμενων. Με λίγα λόγια, αυτό που εγώ νιώθω ότι γίνεται στην πειθό όταν ο ηγέτης διαθέτει συμβολικό κεφάλαιο, το οποίο μας επιτρέπει να τον εμπιστευθούμε, δηλαδή να τον πιστέψουμε, δηλαδή να ανοιχτούμε απέναντί του και να αφαιθούμε να μας πάρει από το χέρι κατά κάποιο τρόπο για να μας πάει κάπου. Αυτό μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο μερικές φορές. Το θεωρώ στοιχείο της πειθούς και εδώ έχουμε ένα ακροατήριο το οποίο συνεπέρνεται από τη ρητορική του ομιλητή και συνεπέρνεται όχι σε ένα λογοκρατικό επίπεδο, σε ένα βαθύ συναισθηματικό επίπεδο, διότι αυτός που εκφέρει αυτά τα λόγια είναι αυτός που πήγε 27 χρόνια φυλακή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ έχεις μια φαινομενική αντίφαση, αυτός που υπέστη τις διώξεις να εμφανίζεται μεγαλόθυμος απέναντι στους διώκτες του. Δεν μπορώ να επεκταθώ πάνω σε αυτό, είναι από τα θέματα που με απασχολούν. Αυτές οι αντιφάσεις είναι τρομερά τρομερά γόνιμες, οι οποίες όταν ο ηγέτης της ενσαρκώνει αυτό το οποίο, το ηθικό κύρος το οποίο ανέφερα, νομίζω ότι δεν είναι η βία που κυριαρχεί, όσο αυτή η πίστη, η άφεση, η παράδοση στον ηγέτη για να μας πάει κάπου που θεωρούμε ότι είναι, αυτό που είναι καλύτερο. Αυτό, αν μου επιτρέπετε, είναι σπάνιο πια στις μέρες μας. Αναφέρεστε στο Μαντέλα, μπορώ κάλλιστα να αναφερθώ... Παίρνω ακραία παράδειγματα. Σωστό αυτό που λέτε. Σωστό. Μια αμνηστία που έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος σε όσους διεξήγαγαν το πραξικόπημα ή συνεργάστηκαν με την ΕΟΚΑ Β, που εν πολλής εκτόνωσε την πολιτική κρίση που επικρατούσε στην Κύπρο μετά το 1974, αλλά μιλάμε για τον Μαντέλα και μιλάμε για τον Μακάριο. Ανδρέα, θέλω... ηγετικές προσωπικότητες. Είναι σωστό αυτό. Μ' αρέσει να μιλάω με ακραία παραδείγματα, γιατί είναι σαν τους ιδεότυπους, τα ideal types, με τα οποία εξηγούμε φαινόμενα. Γιατί το βλέπουμε το φαινόμενο αυτό που περιέγραψα, αν αυτά που προσπάθησα να εξηγήσω έχουν στοιχεία αλήθειας, το βλέπουμε στην πλήρη του μορφή, στη μορφή του Μαντέλα. Από εκεί και πέρα τώρα, όλα τα άλλα είναι εμπειρικά παραδείγματα, τα οποία βεβαίως πρέπει να έχουμε πολλές επιφυλάξεις, πρέπει να δούμε λεπτομέρειες, και όντως πρόκειται περί ενός ακραίου παραδείγματος. Αλλά ακόμα και στο μικρό κόσμο τον δικό μας, ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης κτλ., το βλέπουμε αυτό. Ο προϊστάμενος που έχει ηθικό κύρος στην ομάδα του μπορεί και στρέφει την ομάδα, και ειδικά σε πολυαρχικούς οργανισμούς
όπως είναι τα πανεπιστήμια, που δεν έχεις αυτή την κλασική ιεραρχική δομή, εκεί το βλέπεις πιο έντονα αυτό, ότι μπορείς να εμπιστευθείς τον άνθρωπο αυτόν για, και να έχεις μια μεταβολή των δικών σου παραδοχών και των προκείμενων που σε είχαν οδηγήσει σε ένα διαφορετικό συμπέρασμα στην αρχή. Είναι αρκετά γόνιμο το ερώτημα που θέλει περαιτέρω. Αλλά θα προσπαθήσω να αποφύγω λίγο τα πολύ επικαιρικά, αν μου επιτρέπεις, Αντρέα. Το κατανοώ απολύτως. Απλώς θα πρέπει να σκεφτούμε κάποια στιγμή τι θα συμβαίνει, τι συμβαίνει και τι θα συμβαίνει πάντοτε κάθε φορά που δεν έχουμε ένα ιδεατό ηγέτη, ένα ιδανικό ηγέτη. Και κάθε φορά που δεν υπάρχει αυτή πολύ μεγάλη σε εύρος προσωπικότητα η οποία θα καλύψει ένα χώρο που θα χαρακτήριζε κανείς ως ήπια πειθό, γιατί υπάρχει και η βία. Να μην πάμε μόνο, έπρεπε να κάνω αυτή τη διευκρίνηση προηγουμένως, να μην πάμε στο παράδειγμα να θεωρήσουμε τον ηγέτη, να μην ταυτίσουμε την ηγεσία με τη χαρισματικότητα. Ο Μαντέλα είναι χαρισματικός, όπως και άλλοι χαρισματικοί, έχουμε δει πολλούς χαρισματικούς ηγέτες. Οι Σκανδιναβοί πρωθυπουργοί είναι το αντίθετο της χαρισματικότητας κατά κανόνα. Μάλλον πληκτικοί άνθρωποι μας λένε, αλλά προσέξτε όμως, εκπροσωπούν ένα θεσμό με κύρος. Οπότε η άβρα που τους περιβάλλει, τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, την πρωθυπουργό της Δανίας κτλ., η άβρα που τους περιβάλλει είναι ήδη εκεί εξαιτίας της θεσμικής παράδοσης της χώρας, την οποία βεβαίως υπηρετεί με τον τρόπο που την υπηρετεί ο πρωθυπουργός. Αυτή είναι μια άλλη διάσταση της ηγεσίας, η θεσμική της διάσταση, όπου δηλαδή δεν είναι τόσο η χαρισματικότητα του προσώπου, αλλά το κύρος που εκπέμπει το αξίωμα να το εισπράττει και ο κάτοχος του αξιώματος και κατά συνέπεια να μπορεί να είναι πιο πιστικός απέναντι στους πολίτες. Παραπιπτόντως, η Δανία έχει καταργήσει όλα τα μέτρα πλέον. Με ποσοστό εμβολιασμού σχεδόν 90% μπορούν να το κάνουν. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία θέματα για να συζητήσουμε. Έχει ζητήσει το λόγο η συνάδελφος Ελένη Κακλαμάνου. Σας ευχαριστώ για τη θαυμάσια ομιλία. Ευχαριστώ, Αντρέα. Είπατε ότι, όπως είπατε στον Αριστοτέλη, λίγο για να επιστρέψουμε σε κάτι πιο θεωρητικό, η φρόνηση περιέχει δύο είδους γνώσης. Μια γνώση καθολική και μια γνώση στραμμένη προς συγκεκριμένες περιστάσεις. Τα καθέκαστα. Και ότι η σωστή πράξη απαιτεί συλλογισμό και όχι κάποιο είδους έμπνευση, χαρισματικότητα, όπως είπατε τώρα, ή μια αυθόρμητη απόφαση. Αναρωτιέμαι, έχοντας και. Θέλω λίγο εδώ να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις. Έχοντας υπόψη και βιβλία όπως αυτό το Why Leaders Lie, αν πιστεύετε ότι αναιρείται η ηθική ακεραιότητα ενός ηγέτη έχοντας την αριστοτελική οπτική με τη χρήση ψεύδους σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Είναι δύσκολο το ερώτημα αυτό. Πραγματικά, ναι, καταλαβαίνω πολύ καλά. Ένα άλλο παράδειγμα ηγέτη, θα επανέλθω, που τώρα το έχω δουλέψει σε ένα άρθρο που είναι υποκρίση, αφορά το παράδειγμα του Τσόρτσιλ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ο Τσόρτσιλ, σας θυμίζω, βύθισε το γαλλικό στόλο. Έκανε πράγματα δηλαδή τα οποία υπό κανονικές συνθήκες, συμμαχικό στόλο δηλαδή, ή για να μην αναφερθώ στις περίφημες διαβόητες μάλλον στο βομβαρδισμό της Δρέσδης και τα λοιπά. Θέλω να πω δηλαδή υπάρχουν ηγέτες που έχουν κάνει αυτό που θα λέγαμε φρικτά πράγματα, τα οποία όμως στη μακρά εικόνα, στη μεγάλη εικόνα μάλλον, μπορεί κανείς να τα κατανοήσει καλύτερα. Είναι τρομερά επίμαχο και δύσκολο θέμα, δεν μπορώ να καταπιαστώ εδώ, αλλά το θέμα του ψεύδους έχει ενδιαφέρον. Η προσωπική μου γνώμη σε αυτό είναι ότι είναι λίγο σαν τα. Μπορώ να το φανταστώ και αυτό να γίνεται χάρη του κοινού καλού. Ένα εμπειρικό παράδειγμα είναι αυτό που έκανε, δεν θυμάμαι ποιο κρατήδιο της Γερμανίας, μου διαφεύγει, πριν από 4-5 χρόνια, όταν παρέβη τον νόμο και πλήρωσε για να πάρει τη λίστα, εμείς τη λέμε λίστα Λαγκάρτ, η Ευρωπαϊκή, στην Ευρώπη το λένε κάπως αλλιώς, με τα ονόματα των φοροφυγάδων. Με λίγα λόγια, έκανε κάτι παράνομο προκειμένου να διαφυλάξει την νομιμότητα. Αυτή η αντιφατικότητα διαπερνά συχνά το ηγετικό αξίωμα. Και αυτό και σε ένα από τα θεατρικά του έργα, ο Σάρτρ, εκεί που εμφανίζει τον νεαρό κομμουνιστή να ψέγει τον καθοδηγητή του και ο καθοδηγητής του να το απαντά, νομίζει ότι με καθαρά χέρια μπορείς να κυβερνάς. Είναι ένα
τεράστιο θέμα. Πολύ πολύ συνοπτικά, η δικιά μου η διέστηση, αλλά θέλει πιο πολύ θεωρητική επεξεργασία αυτό, είναι ότι ενίοτε ναι, μπορούν και τέτοιου είδους αθέμητα μέσα να χρησιμοποιούνται από τον ηγέτη χάρη του κοινού καλού, κάτι το οποίο βεβαίως εγώ το λέω πάρα πάρα πολύ γενικά τώρα, αλλά θέλει κάθε φορά σε επιμέρους συμφραζόμενα και επιμέρους σκοπούς κτλ. Εδώ όμως δεν ξεκινάει η βία, κύριε Τσούκα, διότι εδώ δεν μιλάμε απλώς για πειθό. Όχι, εδώ έχουμε κάτι άλλο, Αντρέα, εδώ έχεις δίκιο. Εδώ δεν μιλάμε για πειθό, εδώ δεν μιλάμε εδώ μιλάμε για καταναγκασμό και μάλιστα μετερχόμενος μέσα τα οποία κανείς θα έλεγε ότι είναι αθέμητα. Αλλά κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε η δικιά μου, ας το πούμε, η οντολογική προσέγγιση του πράγματος έχει να κάνει με τη βαθιά αντιφατικότητα του ανθρώπινου βίου. Άνθρωπος, αν νομίζουμε ότι η ζωή είναι ευθύγραμμη, αν νομίζουμε ότι μπορούν τα πράγματα έτσι να είναι στην πραγματική ζωή όπως τα φανταζόμαστε στο στοχαστικό βίο, νομίζω ότι σφάλουμε. Για μένα ο ανθρώπινος βίος είναι εγγενώς αντιφατικός και αυτή η αντιφατικότητα ενίοτε θα αποτυπώνεται και στις αποφάσεις των ηγετών μας. Σας ευχαριστώ. Η ερώτηση μου αφορούσε γιατί ο ίδιος ο Αριστοτέλης στα Μετά τα Φυσικά σε ένα απόσπασμα κάνει αποδοχή του ψεύδου σε συγκεκριμένες συνθήκες όπως αναφέρατε τώρα, γιατί όπως είπατε ο βίος δεν είναι γραμμικός και πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες επιλογές. Σας ευχαριστώ, γιατί είναι ένα θέμα που με απασχολεί γι' αυτό. Όχι, μου δίνεται και εμένα ένα βήμα, γιατί δεν έχω διαβάσει το Μετά τα Τοπικά, οπότε πρέπει να το ψάξω κι εγώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Κάποιο άλλο ερώτημα για τον κύριο Τσούκα, κάποια παρατήρηση, ό,τι θέλετε να πείτε, είτε αναρτάτε κάποιο μήνυμα εδώ στην ανταλλαγή μηνυμάτων, είτε σηκώνετε το χέρι σας ηλεκτρονικά. Αν δεν έχουμε κάτι, να μπορέσουμε να αποδασμεύσουμε τον κύριο Τσούκα, ο οποίος έχει ανηλυμένη υποχρέωση. Κάποιο άλλο ερώτημα? Ήταν πολύ χρήσιμη η συζήτηση και είναι δεδαλώδητα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Κάθηκαν εξαιρετικά ερωτήματα, πρέπει να πω. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπόρεσα να απαντήσω επαρκώς, αλλά μπορώ να σας βεβαιώσω ότι με ερέθησαν αρκετά και είναι από τα πράγματα που θα σκεφτώ περαιτέρω μετά από αυτή τη συζήτηση. Είναι πραγματικά εξαιρετικά τα θέματα. Μακάρι να είχαμε χρόνο να συζητάμε αυτά τα θέματα σε έκταση. Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσούκα θερμά για αυτή την παρουσίαση. Εγώ ευχαριστώ, Ανδρέα. Ήταν πολύ μεγάλη μας τιμή, πολύ μεγάλη μας χαρά. Μάθαμε από αυτή την εξαιρετική παρουσίαση και κάναμε ωραία, αν και λίγο βραχύβια συζήτηση. Θανάση, δεν ξέρω αν θες να τοποθετηθείς, και Αλεξάνδρα, καταληκτήρια. Ναι, δύο λόγια μόνο, αγαπητέ κύριε καθηγητά, κύριε Τσούκα. Εξαιρετικά διάφανη και διαυγής η σκέψη σας. Η συζήτηση θα μπορούσε να κρατήσει όλο το βράδυ, γιατί είναι θέματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Αυτό το τελευταίο, μάλιστα, που λέγατε, αν ο σκοπός αγιάζει τα μέσα ή όχι, είναι πάντα ένα ηθικό δίλημα. Πάντως, έγινε η έναρξη αυτού του δεύτερου κύκλου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σας ευχαριστούμε θερμότατα που τιμήσατε με την παρουσία στην Ακαδημία και εύχομαι πολύ γρήγορα η πανδημία να εκλείψει, αν και είναι δύσκολο για την ώρα, και να σας έχουμε και από κοντά μέσα στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας Εθνών, που είναι εξαιρετική, και να μπορέσουμε, να πίνοντας και ένα κρασί μετά, να τα πούμε ακόμα πιο καλά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας, για την τιμή την οποία μου κάνατε. Το απόλαυσα ιδιαίτερα. Και εύχομαι να αναφερόμαστε στην πανδημία ως ένα ιστορικό γεγονός. Αλλά όποτε συμβεί αυτό, και είστε επανειδήν. Αλεξάνδρα, καταληκτήριο σχόλιο για να κλείσουμε. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τσούκα για όσα μας είπε. Ήταν εξαιρετικά όλα. Γόνιμες σκέψεις, γόνιμοι προβληματισμοί. Πάρα πολύ ωραία. Κρατώ αυτό που είπε, ότι ο ανθρώπινος βίος δεν είναι ευθύγραμμος. Είναι αντιφατικός. Ναι. Πολύ βαθύ στόχαστο αυτό και με βοήθησε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και Ανδρέας, ευχαριστώ και εσένα. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Ευχαριστώ και εσένα. Τον ερχόμενο μήνα. Προσωπικά, Ανδρέα, για όλη την επιμέλεια της εκδήλωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια. Το βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και την επόμενη φορά.
από κοντά. Φαν είμαστε εντάξει, έτσι. Δεν έχουμε κάτι να κάνουμε άλλο. Όχι, όχι. Κλείστε τώρα για να ναι. Πάνω. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Άντε, καλή νύχτα.